Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνος την ουρανή μου. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δολούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Χριστέ το φως των ηθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού σκέφτηκα να πούμε δύο λόγια για αυτό το θέμα που έχει μιλήσει ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, Άγιος Παΐσιος, που λέγεται πνευματικός νόμος. Μερικοί δεν καταλαβαίνουν τι θα πει πνευματικός νόμος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όπως έχουμε φυσικούς νόμους, έτσι έχουμε και νόμους πνευματικούς. Φυσικούς νόμους, ας πούμε ένα παράδειγμα. Πετάμε μία πέτρα ψηλά, έτσι, και αυτή η πέτρα πάλι έρχεται προς τα κάτω. Υπάρχει, λέμε, ένας νόμος της βαρύτητος, όπως τον λένε, που όλα τα σώματα, τα υλικά σώματα, έτσι, έλκονται από τη γη και έρχονται στη γη. Δεν πετάμε, ας πούμε, μία πέτρα στον ουρανό και να συνεχίζει να ταξιδεύει επάπειρο στον ουρανό. Έτσι, κάποια στιγμή αρχίζει και πέφτει προς τα κάτω, γιατί η γη την τραβάει προς τα κάτω. Έτσι, αυτό το λέμε φυσικό νόμο. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι και αυτοί οι νόμοι πάλι δεν είναι, να το πούμε έτσι, απρόσωποι νόμοι, αλλά είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο φανερώνεται στην δημιουργία όλη, στην κτήση. Και είναι ενέργειες του Θεού αυτές, είναι αυτό που λέμε άκτιστες ενέργειες. Δηλαδή ο Θεός, ξεχάσαμε αυτό, λοιπόν, ο Θεός ενεργεί και κανονίζει τα πάντα. Τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Θεός. Ούτε μια πέτρα δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Θεός. Έτσι και αυτά που λέμε νόμοι, λοιπόν, δεν είναι ότι λειτουργούν από μόνα τους, αλλά ο Θεός θέλει και λειτουργούν, και αν δεν θέλει ο Θεός δεν λειτουργούν. Δηλαδή, μπορεί αν θέλει ο Θεός, ας πούμε, να σταματήσει, να αναστείλει ένα φυσικό νόμο. Να σας πω ένα παράδειγμα, μια ιστορία που είναι και πολύ έτσι επίκαιρη, γιατί έγινε πριν λίγα χρόνια στη Ρωσία. Στη Ρωσία ήταν οι άνθεοι κομμουνιστές, οι οποίοι κάνανε διωγμό στην Εκκλησία. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Από το 1917 και εξής, μετά τη λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση, που ουσιαστικά δεν ήταν επανάσταση, αλλά ήταν μια σχεδιασμένη παρέμβαση μέσα στην Ορθόδοξη Ρωσία των Σιωνιστών, έτσι, των Εβραίων Σιωνιστών, οι οποίοι και κυριάρχησαν και κατέλαβαν και τη Βουλή της Ρωσίας, τη Ρωσική Βουλή, και ουσιαστικά θέλησαν να χτυπήσουν την Ορθοδοξία και άρχισαν οι διωγμοί της Εκκλησίας, και χιλιάδες χριστιανοί και ιερείς και αρχιερείς και απλοί χριστιανοί πέθαναν, έγιναν μάρτυρες, και έχουμε χιλιάδες μάρτυρες Ρώσους. Ο διάβολος, δηλαδή, με τους διωγμούς τι κάνει, ουσιαστικά αναδεικνύει Αγίους και μάρτυρες και ωφελεί την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία στερεώνεται με τα αίματα των Αγίων Μαρτύρων. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο διωγμό κάποιοι μοναχοί είχαν πάει στο βουνό για να κρυφτούνε. Όπως λέει και στην Αποκάλυψη, ότι στα τελευταία χρόνια οι χριστιανοί, η Εκκλησία, θα αναγκαστούμε να πάμε, λέει, στην έρημο για να κρυφτούμε από τον Αντίχριστο. Βέβαια δεν θα πάνε όλοι, δεν θα μπορούν να πάνε και όλοι, και ο Αντίχριστος θα τους καταδιώξει εκεί πέρα, θα τους ψάχνει,
αλλά και αυτοί που θα μείνουν στις πόλεις, αυτοί θα υποφέρουν από τον αντίχριστο, θα βασανιστούν. Έτσι λοιπόν και στην εποχή του κομμουνισμού ήταν μια εποχή αντιχρίστου για τη Ρωσία. Βέβαια, κάθε εποχή είναι εποχή αντιχρίστου, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει και νυν πολύ αντίχριστη γεγόνας, και νυν θα πει και τώρα, το νυν θα πει τώρα. Και τώρα, δηλαδή πότε τώρα, τώρα που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, δηλαδή τον πρώτο αιώνα έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και τώρα λέει υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι, δηλαδή σε κάθε εποχή έχουμε αντιχρίστους. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και πάμε προς το τέλος, προς τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, τόσο και πιο δύσκολοι, ας πούμε, και πιο αφανατικοί και πιο σκληροί αντίχριστοι θα εμφανίζονται, διώκτες του χριστιανισμού. Βλέπετε, εμφανίστηκαν αυτοί ο Στάλιν, ο Λένιν, όλοι αυτοί, ο Χρουσόφ κλπ, οι οποίοι σκότωναν χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους και χριστιανούς μάλιστα. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού είχαμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες που φωνεύτηκαν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, που ήταν και αυτοί αντίχριστοι πάλι, όπως ήταν ο Νέρονας. Ο Νέρονας έβαλε φωτιά στη Ρώμη, θα το ξέρετε αυτό, γιατί ήταν και λίγο τρελός και ήθελε να δει πώς καίγεται η Ρώμη για να γράψει ένα ποίημα, να εμπνευστεί από τη φωτιά και να γράψει ποίημα. Και μετά κατηγόρησε τους χριστιανούς. Και οι Εβραίοι βέβαια που ήταν εκεί κατηγόρησαν τους χριστιανούς ότι βάλαν τη φωτιά. Και άρχισε διωγμός εναντίον των χριστιανών. Έχουμε πολλούς αυτοκράτορες Ρωμαίους που κάνουν διωγμούς. Έτσι, και τα πρώτα χρόνια λοιπόν, δηλαδή τους τρεις πρώτους αιώνες, έχουμε 11 εκατομμύρια γνωστούς, ορθόδοξους, που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Μαρτύρησαν δηλαδή. Και στα χρόνια του κομμουνισμού πάλι είχαμε πολλές χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια μάρτυρες χριστιανούς. Και στα χρόνια του τελευταίου αντίχριστου, πριν έρθει ο Χριστός μας για δεύτερη φορά, θα έχουμε πάλι ένα πολύ μεγάλο διωγμό. Και λέει ότι κάποιοι χριστιανοί θα φύγουν στην έρημο. Τώρα έρημος, τι θα πει έρημος? Θα πει ένα μέρος που δεν έχει ανθρώπους. Μπορεί να είναι ένα βουνό, μπορεί να είναι ένα μέρος που θα έχει κάποιο μοναστήρι. Όχι ότι είναι έρημος όπως ξέρουμε η Σαχάρα, ας πούμε, που έχει άμμο. Μπορεί να είναι ένα μέρος ακατοίκητο. Και εκεί θα κρυφτούνε. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι μοναχοί στα χρόνια του κομμουνισμού στη Ρωσία είχαν πάει σε ένα βουνό, κρυβότησαν, αλλά τους ανακάλυψαν. Και με το γέροντά τους λοιπόν άρχισαν να φεύγουν μέσα στο βουνό και από πίσω πήγαινε ο στρατός. Τους παρακολουθούσε για να τους συλλάβει. Τους έτρεχε από πίσω τους δηλαδή, αυτοί φεύγανε όμως. Και από πάνω είχε και ελικόπτερα που τους βλέπανε, τους παρακολουθούσαν και από πάνω για να βλέπουν που πάνε. Και όπως ανέβαιναν το βουνό, ανέβαιναν οι μοναχοί με το γέροντά τους, έφτασαν σε ένα σημείο που τελείωνε πλέον. Δεν μπορούσαν να πάρουν πιο πέρα, είχε γκρεμό. Δεν μπορούσαν να πάρουν, τελείωσε ο δρόμος. Και από πίσω ερχόταν ο στρατός, από πάνω τα ελικόπτερα. Και τι κάνανε τότε? Ο γέροντάς τους μπροστά στον γκρεμό έκανε το σταυρό του και πήδησε στο κενό. Και από πίσω και όλοι οι μοναχοί. Αλλά εκεί τι έγινε? Αντί να πέσουν κάτω, όπως είναι ο φυσικός νόμος, έτσι δεν είναι? Όταν πέσουμε στον γκρεμό ή πέσει μια πέτρα στον γκρεμό, πάει κάτω. Αυτοί δεν πήγαν κάτω. Αυτοί πέρασαν απέναντι. Σαν να κολυμπούσανε, ας πούμε, περάσανε από το ένα βουνό στο άλλο. Και το είδανε και οι κομμουνιστές και από πάνω με τα ελικόπτερα. Και λέει, τι γίνεται, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Σαν πουλιά δηλαδή, πετάξανε απέναντι. Εκεί θα πούμε τι έγινε ο φυσικός νόμος. Είναι αυτό που είπαμε, ότι οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν από μόνοι τους. Άμα θέλει ο Θεός, γίνονται, εκτελούνται, ας πούμε, υπάρχουν, φανερώνονται. Αν όμως δεν θέλει ο Θεός, δεν λειτουργούν. Όπως εκεί ανεστάλλει, δηλαδή θα λέγαμε, αυτός ο νόμος της βαρύτητος, που το λένε παγκόσμιας έλξης, έτσι, ότι όλα τα σώματα έλκονται προς το κέντρο της γης, το μάθαμε στη φυσική. Αλλά να ορίστε εκεί, γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν ήθελε ο Θεός. Και άγγελοι, θα λέγαμε, τους πήρανε και τους περάσαν απέναντι. Λοιπόν, όπως υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι φυσικοί νόμοι, αλλά οι οποίοι ουσιαστικά είπαμε είναι ενέργειες του Θεού και αυτές. Και ο Θεός ό,τι θέλει κάνει, άμα θέλει τους αναστέλει. Όπως λέγαμε και για τον καιρό της πλανδημίας, έτσι, ωραίο όνομα αυτό, της ψευτοπανδημίας αυτής, ότι μέσα στην Εκκλησία δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν τα μικρόβια, υπάρχουν, αλλά δεν σου κάνουν κακό. Γιατί είναι εκεί το Άγιο Πνεύμα, είναι όλα αγιασμένα. Και η λειτουργία, ας πούμε, η βλαπτική,
των μικροβίων αναστέλλεται μπροστά στο Θεό. Έτσι δεν μπορεί να πεις ότι μέσα στο σπίτι του Θεού θα πάθω κακό, αλλήμωνο, σαν να λες ότι είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι ορθολογιστές και δεν πιστεύουν στις άξιες ενέργειες του Θεού, βλασφημούν το Θεό και τις άξιες ενέργειές του, λένε ότι γιατί και μέσα στην Εκκλησία το ίδιο είναι, όπως είναι μια αίθουσα. Δεν είναι μια αίθουσα όμως η Εκκλησία, ο ναός. Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού και εκεί μέσα όλα είναι αγιασμένα, όπως λέει ένας σύγχρονος, όχι σύγχρονος, πριν μερικούς αιώνες έζησε, αλλά μεγάλος Άγιος Λειτουργιολόγος που ασχολείται με τη λατρεία της Εκκλησίας, ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, επίσκοπος της Θεσσαλονίκης. Όλα λέει μέσα στο ναό είναι αγιασμένα και τα ξύλα και τα σίδερα και ο αέρας ακόμα είναι αγιασμένος από τις προσευχές που γίνονται, από τα Άγια Μυστήρια που τελούνται και μάλιστα το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και από το θυμίαμα. Αγιάζεται λέει ο αέρας από το θυμίαμα που χρησιμοποιούμε. Και το ίδιο και το δάπεδο, ακόμα και η σκόνη. Όπως έλεγε και ο Άγιος Γαβρίλο Διαχριστός Αλός, ο Γεωργιανός σύγχρονος Άγιος, άμα ξέρετε λέει τι χάρη έχει ο ναός μετά τη Θεία Λειτουργία, θα παίρνατε από το δάπεδο τη σκόνη και θα τη βάζετε στο πρόσωπό σας, θα χρειώσετε να πάρετε χάρη από τη σκόνη που έχει ο ναός. Και εμείς στο Άγιον Όρος όταν σκουπίζαμε την εκκλησία δεν την πετάγαμε και τη σκόνη και όλα αυτά οπουδήποτε, τα βάζαμε σε ένα ξεχωριστό μέρος, έτσι και ό,τι σκουπιδάκια ήταν και λοιπά, μετά τα καίγαμε σε ξεχωριστό μέρος. Δηλαδή όλα είναι αγιασμένα και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην πλανόμαστε. Λοιπόν, όπως υπάρχουν τέτοιοι νόμοι που ας το πούμε ο Θεός τους έχει να λειτουργούν όταν θέλει όμως και όπως εκείνος θέλει, έτσι υπάρχουν και οι λεγόμενοι πνευματικοί νόμοι. Τι είναι τώρα αυτοί οι λεγόμενοι πνευματικοί νόμοι? Είναι ας το πούμε πως λειτουργεί ο Θεός, έτσι θα λέγαμε στο πνευματικό επίπεδο. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ένας λόγος του Χριστού μας. Τι λέει εκεί? Μάχαιρα έδωκας, μάχαιρα θα λάβεις. Πάντες γάρ οι λαβώντες μάχαιρα, εν μαχαίρα αποθανούνται. Έτσι όταν ο Κύριος μας ήταν στη Γεσημανή την τελευταία νύχτα, πήγανε οι στρατιώτες, οι απεσταλμένοι των γραμματέων και των φαρισαίων και ας πούμε υπηρέτες και λοιπά, κακούργοι άνθρωποι, απεσταλμένοι από μεγαλύτερους κακούργους, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, να συλλάβουν τον Χριστό. Και εκεί μέσα στη νύχτα ο Απόστολος Πέτρος είχε ένα μαχαίρι και το έβγαλε λοιπόν και άρπαξε έναν που ήταν εκεί μπροστά για να υπερασπιστεί τον Χριστό και του κόψε το αυτί, τάκ. Και ο Χριστός αμέσως τι έκανε? Του λέει βάλε το μαχαίρι στη θήκη, γιατί ο Χριστός μας δεν έχει σχέση με όπλα και με αίματα και με βία, ποτέ. Ούτε ποτέ χτύπησε άνθρωπο, ούτε ποτέ ας πούμε τραυμάτισε άνθρωπο. Και όταν μπήκε στο ναό και έδιωξε τους εμπόρους που δεν επιτρεπόταν μέσα στο ναό και έβγαλε έξω τα βόδια και είχε τα τραπέζια με τα νομίσματα που τα ανέστρεψε, τα αναποδογύρισε δηλαδή, αλλά όλα αυτά χωρίς να χτυπήσει άνθρωπο, χωρίς να βλάψει άνθρωπο. Και όλα αυτά που έκανε μπορούσαν να τα πάρουν πάλι πίσω, τα βόδια να τα πάρουν, τα νομίσματα να τα μαζέψουν. Δεν ήταν κάτι δηλαδή ανεπανόρθωτο που του ζημίωσε ο Χριστός μας. Για να μας διδάξει και εμάς ότι πρέπει να έχουμε βλάβη, να υπερασπιζόμαστε το Θεό, αλλά χωρίς να κάνουμε κακό έτσι ανεπανόρθωτο στους άλλους. Έτσι λοιπόν, του λέει του Αποστόλου Πέτρου, πάντες όλοι δηλαδή, πάντες θα πει όλοι, έτσι, που πήρανε μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνουν. Δηλαδή σκότωσες, θα σκοτωθείς κι εσύ. Μάχαιρα έδωκας, μάχαιρα θα λάβεις. Έδωσες μαχαίρι, χρησιμοποιείς μαχαίρι για να βλάψεις τον αδερφό σου, τον συνάνθρωπό σου και εσύ θα πάρεις μαχαίρι, θα βλαφτείς από μαχαίρι. Και ακούστε τώρα μια ιστορία. Ένας δασοφύλακας φωνεύτηκε από έναν άγνωστο κυνηγό. Δεν φανερώθηκε, δεν ξέρανε ποιος το έκανε. Κάποιος λοιπόν σκότωσε έναν δασοφύλακα. Ξέρετε δασοφύλακας, έτσι ξέρετε.
αυτός που είναι στο δάσος και φυλάει το δάσος. Λοιπόν, η χείρα του, η γυναίκα του, πλέον έμεινε χείρα, δεν είχε σύζυγο, είχε ένα παιδάκι, ένα αγόρι, το οποίο το μεγάλωσε όσο μπορούσε καλύτερα, το λέγανε Ομβέρτο το αγόρι. Όταν μεγάλωσε ο Ομβέρτος, ακολούθησε και αυτός το επάγγελμα του πατέρα του. Έτσι ήταν δασοφύλακας. Έγινε δασοφύλακας και αυτός φύλαγε στο δάσος, ας πούμε. Ό,τι έκανε και ο πατέρας του, που είπαμε κάποιος τον σκότωσε, αλλά δεν ξέρανε ποιος τον σκότωσε. Μια μέρα, κυνηγώντας, αυτός ο δασοφύλακας, ο Ομβέρτος, έτσι που μεγάλωσε εντωμεταξύ, κυνηγούσε μέσα στο δάσος, εκτός που φύλαγε το δάσος, και πέρασε ένα μεγάλο ελάφι, το σημάδεψε, αλλά το ελάφι έκανε μια κίνηση έτσι και ξέφυγε και δεν το σκότωσε, γλίτωσε το ελάφι και κρύφτηκε πίσω από κάτι πρασινάδες. Ξαναέριξε δεύτερη φορά με το όπλο και τότε ακούστηκε μια ανθρώπινη φωνή. «Θεέ μου, έλεος, με χτύπησαν». Δεν είχε χτυπήσει το ελάφι, χτύπησε έναν άνθρωπο, χωρίς να το θέλει βέβαια, ο Ομβέρτος. Έτρεξαν όλοι οι επιτόπου να δούνε. Και τι ήταν? Ένας γέρος κυνηγός που ήταν ματωμένος και με σπασμένη από την οδύνη φωνή, έτσι, από τον πόνο, γιατί δεν ήθελε το παιδί να σκοτώσει τον άνθρωπο, να χτυπήσει τον άνθρωπο, ζήτησε συγγνώμη ο Ομβέρτος, χωρίς να το θέλει, το ακούσει όπως λέμε έγκλημα. Και τι του λέει αυτός ο γέρος, ο κυνηγός? «Όχι παιδί μου», του λέει, «κάποτε σκότωσα από κακία», επί τούτου δηλαδή, «σκότωσα κι εγώ έναν άνθρωπο, σε αυτό εδώ το ίδιο μέρος. Ήταν ο πατέρας σου. Χωρίς να το θέλεις, πήρες πίσω το αίμα του πατέρα σου». Είναι αυτό που με λειτουργήσε ο πνευματικός νόμος. Έλαβες μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβεις. Σκότωσες άνθρωπο, θα σκοτωθείς και εσύ από άνθρωπο. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Αλλά προσέξτε, αν δεν μετανοήσεις, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, ότι ο πνευματικός νόμος δεν είναι, ας πούμε, όπως ο νόμος ο ανθρώπινος. Έκανες λάθος, θα πας στο δικαστήριο, θα πάρεις την ποινή σου. Θες, δεν θες, θα πας στη φυλακή. Όσο και να μετανοήσεις, όσο και να κλάψεις και να εξομολογηθείς. Αλλά στο Θεό, άμα εξομολογηθείς, άμα μετανοήσεις, ο Θεός έχει σπλάχνα. Σε πονάει, σε συμπονάει και σε συγχωράει. Και μετά δεν λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Δηλαδή, σκότωσες, θα σκοτωθείς. Εφόσον μετανοήσεις, μετά δεν λειτουργεί. Σταματάει να λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Και υπάρχει η ελπίδα, βέβαια, ας πούμε, ότι δεν θα σκοτωθείς. Άλλο τώρα, αν μερικοί από φιλότιμο, ξέρετε τι κάνανε, ζητούσαν από το Θεό να σκοτωθούν. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Έχετε ακούσει για τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα? Τον ξέρετε? Αυτός ήταν μαύρος, γι' αυτό τον λέγανε Αιθίωπα. Ήταν μαυριδερός πολύ. Και τον λέγανε και Αράπη, ας πούμε. Αυτός ήταν αρχιγκάγκστερ, ας πούμε, αρχιλιστής. Ήταν αρχηγός ληστών. Είχε ομάδα με ανθρώπους που ληστεύανε, που κλέβανε, που σκοτώνανε κλπ. Και ήταν πολύ άγριος άνθρωπος. Μια φορά, μάλιστα, κάποιος κυνηγός με τα σκυλιά του τον είχε εμποδίσει να κάνει μια ληστεία. Τα σκυλιά δηλαδή. Και αυτός τόσο θύμωσε με αυτό το βοσκό, που μια φορά τον είδε από την άλλη μεριά του ποταμού. Το ποτάμι πρέπει να ήταν ο Νείλος. Ο Νείλος είναι πολύ μεγάλο ποτάμι, πάρα πολύ, σαν θάλασσα είναι. Λοιπόν, αυτός τι έκανε? Τον είδε τον κυνηγό, τον βοσκό στην απέναντι όχθη, έβαλε το μαχαίρι στα δόντια του, έβαλε και τα ρούχα για να μην βραχεί στο κεφάλι του, πέρασε το ποτάμι όλο, πήγε να σκοτώσει τον κυνηγό, το βοσκό δεν το βρήκε, πήρε 4 πρόβατα, τα σφάξε, τα φορτώθηκε στον ώμο του, ήταν και πάρα πολύ δυνατός, ήπιε και 50 κιλά κρασί, λοιπόν, και πέρασε το ποτάμι στην άλλη όχθη. Τόσο άγριος άνθρωπος ήταν. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή μετανόησε, έγινε χριστιανός. Και βαφτίστηκε, ήταν αβάθιστος. Τότε οι άνθρωποι βαφτίζονταν και σε μεγάλη ηλικία. 4ος αιώνας. Και ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Θεολόγος, βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία. 30 χρονών, 35 βαφτιζόντουσαν οι άνθρωποι τότε. Λοιπόν, βαφτίστηκε, μετανόησε και έγινε και μοναχός.
και ζούσε έτσι ασκητικά σε ένα κελάκι εκεί στην έρημο στην Αίγυπτο. Και υπάρχει το κελί του μέχρι σήμερα. Και υπάρχει και μοναστήριο αφιερωμένο, αλλά δεν είναι Ορθόδοξο, είναι αρετικό των Κοπτών. Και στον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Και μια μέρα τι έγινε. Αυτή η πρώην σύντροφή του, γιατί είπαμε είχε ομάδα αυτός ληστών, πήγανε να ληστέψουν τους μοναχούς. Και πήγανε και σε αυτόν, χωρίς να ξέρουν ότι αυτός ήταν ο αρχηγός τους που είχε γίνει μοναχός πλέον. Αυτός ήξερε την τέχνη, τους κατάλαβε, τους έπιασε, τους έδεσε. Γιατί ήταν αρχηγός, ήξερε από τέτοιες δουλειές. Και σαν τους βάλια, λέει, τους έβαλε στον νόμο του και τους πήγε στην εκκλησία, δεν τους έκανε τίποτα. Και λέει, πατέρες αυτούς εδώ, τι να τους κάνω. Λέει, ας τους ελεύθερους, μην τους κάνεις τίποτα. Να τους συγχωρέσεις, όπως λέει ο Χριστός. Σε αυτόν που είναι εχθρός σου, εσύ να τον αγαπάς. Τους άφησε ελεύθερους, άντε, λέει, παιδιά, φύγετε. Όχι, λέει, δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε μαζί σου. Θα γίνουμε και εμείς μοναχοί. Και έτσι έγιναν και οι υποτακτικοί του, του πρώην αρχηγού των ληστών, έτσι, και άλλοι ληστές, και είναι και αυτοί μοναχοί, βαφτίσκα κλπ. Και σιγά σιγά αυτός ο Άγιος έγινε γέροντας. Επέξε συνοδεία, έφτασε να έχει κάπου 70 καλογύρους που τους καθοδηγούσε. Και κάποια στιγμή τι έγινε. Έμαθαν εκεί στη Σκήτη που ήταν ότι έρχονται βάρβαροι. Άγριοι άνθρωποι, δηλαδή ληστές, ειδωλολάτρες, οι οποίοι σφάζανε. Ληστεύανε τους μοναχούς. Οι μοναχοί τι να κάνουν, δεν ήταν να πάρουν ντουφέκια, να πάρουν όπλα να τους να υπερασπιστούν. Ή θα φεύγανε ή θα μένανε εκεί και θα τους φάζανε οι άγριοι αυτοί άνθρωποι. Και του λέει ο γέροντας, ελάτε εδώ να σας πω, έρχονται, είχε και διορατικό χάρισμα, τους είδε που ερχόντουσαν από μακριά, και τους λέει έρχονται οι βάρβαροι. Λοιπόν, εγώ λέει δεν θα φύγω, θα μείνω εδώ για να ξεχρεώσω αυτό που έχω κάνει. Έχω σκοτώσει ανθρώπους, θα μείνω εδώ γιατί θέλω να σκοτωθώ. Αν παραχωρήσει ο Θεός βέβαια και με σκοτώσουν, που μάλλον αυτό θα γινόταν και όντως αυτό έγινε. Εσείς λέει όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Όποιος θέλει να μείνει να γίνει μάρτυρας, ας καθίσει. Αλλά να μετρήσετε τις δυνάμεις σας, μην τυχόν και μείνετε και αρνηθείτε μετά τον Χριστό. Αν φοβάστε ότι δεν θα αντέξετε τα μαρτύρια, γιατί τους βασανίζανε κιόλας πριν τους σκοτώσουν, να φύγετε, να κριστείτε. Και αυτό είναι νόμιμο, επιτρέπεται αυτό. Το λέει ο Χριστός μας, άμα λέει σας καταδιώκουν από μια πόλη, πάτε σε άλλη πόλη. Όπως είπαμε προηγουμένως για τους μοναχούς που τους κυνηγούσαν οι κομμουνιστές και φεύγανε, κρυβόντουσαν. Και έτσι έγινε. Δηλαδή αυτός ο Άγιος μπορούσε και να μην φωνευτεί γιατί είχε μετανιώσει, γίνει μοναχός κλπ. Και ο Θεός πλέον είχε αναστείλει τον πνευματικό νόμο που λέει πήρες μαχαίρι, έσφαξες άνθρωπο, θα σφαχτείς και εσύ από άνθρωπο. Αλλά δεν γίνεται αυτό όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Έτσι. Ας πούμε ένα σύγχρονο παράδειγμα τώρα, πολλές γυναίκες οι καημένες πάνε και κάνουν έκτρωση και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Αν δεν μετανοήσουν και δεν εξομολογηθούν και λοιπά σωστά και δεν κλάψουν για τις αμαρτίες τους, μπορεί να παραχωρήσει ο Θεός ή οι ίδιες να φωνευτούν ή να φωνευτεί ένα άλλο παιδί τους που γλίτωσε το μαχαίρι, ας πούμε, της έκτρωσης και το έχουν, ας πούμε, και αυτό να πεθάνει σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και ενώ θα μπορούσε αυτή η γυναίκα να έχει, ας πούμε, 5 παιδιά, τα έχει σκοτώσει τα 2-3 και έτσι έχουν μείνει 1-2 και μετά ο Θεός της παίρνει ακόμα ένα. Για να λειτουργεί, γιατί λειτουργεί αυτός ο πνευματικός νόμος. Πήρες μαχαίρι, κυρά μου, και έσφαξες το παιδί σου, λοιπόν, ορίστε τώρα. Ήρθε το μαχαίρι και στο άλλο παιδί. Γιατί πολλές φορές έτσι παραχωρεί ο Θεός να παιδαγωγούνται οι γονείς μέσω των παιδιών. Έτσι. Είναι και αυτό νόμος πνευματικός. Πολλές φορές δηλαδή η αμαρτία των γονέων, όπως λέει η Αγία Γραφή, τι κάνει, παιδεύουση τέκνο, έτσι. Φταίνε οι γονείς και θα πεις τι φταίνε τα παιδιά. Και τα παιδιά δεν φταίνε, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη αμαρτία. Έχουν άλλες αμαρτίες βέβαια και τα παιδιά, δικές τους. Αλλά παραχωρεί ο Θεός και παιδαγωγούνται οι γονείς μέσω των παιδιών και τα παιδιά βέβαια δεν χάνουν ουσιαστικά, κερδίζουν μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να ζήσουμε εδώ για πάντα, ούτε θα ζήσουμε εδώ για πάντα, αλλά είναι να πάμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Θεός τα οικονομάει έτσι τα πράγματα, να ωφελούνται και οι γονείς και τα παιδιά, εφόσον υπάρχει καλή διάθεση και μετάνοια.
Είδαμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα εδώ με τον Ομβέρτο και πώς, ας πούμε, παραχώρησε ο Θεός αυτός ο άνθρωπος που είχε από κακία σκοτώσει τον πατέρα του, μετά να σκοτωθεί από το παιδί αυτό, το παιδί εκείνο που είχε φωνευτεί. Οπότε αυτός ο γέρος τώρα που χωρίς να το θέλει τον δραμάτισε ο Ομβέρτος, του λέει «Εγώ σου ζητάω συγγνώμη». Και μετά από λίγες ώρες, στιγμές, κοιμήθη αυτός ο γέρος, εν μετανία προφανώς. Έτσι είδαμε, ας πούμε, δηλαδή πώς λειτουργεί αυτός ο πνευματικός νόμος. Πήρες μαχαίρι και έσφαξε άνθρωπο, θα πάθει το ίδιο, εάν δεν μετανοήσεις. Λέει πάλι ένας άλλος πνευματικός νόμος. Αυτό το διαβάζουμε σε ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται Σοφία Σιράχ. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο η Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές, και η Αποκάλυψη είναι και η Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει 49 βιβλία. Και ένα από τα βιβλία αυτά λέγεται Σοφία Σιράχ. Ο Σιράχ ήταν ο συγγραφέας, ένας σοφός Άγιος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Λέει λοιπόν σε αυτό το βιβλίο ένα ακόμα από αυτό που λέμε ότι είναι πνευματικός νόμος. Λέει λοιπόν, εκείνος που ρίχνει πέτρα ψηλά πάνω από το κεφάλι του, την κατευθύνει εναντίον της κεφαλής του. Αυτή η πέτρα λέει που πετά στον ουρανό, θα έρθει στο κεφάλι σου. Έτσι και εκείνος που χτυπάει δολίο στο πλησίο του, δολίο θα πει με δολιότητα, έτσι με πονηριά, πάει να χτυπήσει τον άλλον, να κάνει κακό στον άλλον, επιφέρει τραύματα στον εαυτό του. Ουσιαστικά χτυπά τον εαυτό του. Πας να χτυπήσεις τον άλλο, πετάς μια πέτρα στον ουρανό, ουσιαστικά πας να χτυπήσεις τον Θεό, δηλαδή, γιατί ο πλησίον μας είναι ο Χριστός. Είναι κατ' εικόνα και καθομοίως του Χριστού ο κάθε άνθρωπος. Είναι σαν να θες να χτυπήσεις τον Χριστό, σαν να πετάς μια πέτρα στον ουρανό, ας πούμε. Και μετά λέει η πέτρα αυτή έρχεται στο κεφάλι σου. Χτυπάς τον εαυτό σου. Και εκείνος που σκάβει το λάκκο για τον άλλον, ξέρετε, όταν, ας πούμε, θέλει κάποιος να στήσει μια παγίδα, ιδίως στον πόλεμο γίνεται αυτό, τι κάνουν, σκάβουν ένα λάκκο, έτσι, και από πάνω το σκεπάζουν, μπορεί να βάλουν χόρτα, ας πούμε. Και όπως έρχεται ο στρατιώτης ανύποπτος, πατάει πάνω στα χόρτα, πέφτει μέσα στο λάκκο, και εκεί μέσα στο λάκκο μπορεί να έχουν βάλει και μαχαίρια κλπ. Και όπως πέφτει να σκοτώνεται ο άνθρωπος, Τι λέει λοιπόν η Αγία Γραφή τώρα? Εκείνος λέει που σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα στο λάκκο. Και όποιος στείνει παγίδα σε βάρος άλλου, θα πιαστεί ο ίδιος σε αυτή την παγίδα. Τα κακά που μηχανεύεται και πράττει σε βάρος άλλων κάποιος, θα επιπέσουν επάνω του χωρίς ο ίδιος να γνωρίσει από πού και πώς ήρθαν εναντίον του. Έτσι, πας να κάνεις κακό, θα πάθεις κακό. Θέλεις να μην παθαίνεις κακό, λέει ένας Άγιος, μην κάνεις ποτέ κακό. Είναι πολύ απλό, Ποιος θέλει να πάθει κακό, κανένας. Λοιπόν, δεν θέλεις να πάθεις κακό, μην κάνεις ποτέ κακό. Πολύ απλό, αλλά και πολύ σοφό. Το λέει ο Βάζ Μάρκος, ένας πολύ σπουδαίος Άγιος, που έχει πολύ ωραία αποφθέγματα, ρητά, έτσι, και είναι γραμμένα στη Φιλοκαλία. Και λέγανε στα χρόνια, ας πούμε, του λεγόμενου Βυζαντίου, να τα πουλήσεις όλα και να αγοράσεις το Μάρκο, έτσι, το βιβλίο του Μάρκου. Γιατί τότε ήταν και πολύ ακριβά τα βιβλία, ήταν μια ολόκληρη περιουσία. Αλλά αξίζει, λέει, να πουλήσεις όλα ό,τι έχεις και να αγοράσεις το βιβλίο, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αν είναι αυτό που σας είπα, θέλεις να μην πάθεις κακό, μην κάνεις ποτέ κακό. Λέει πάλι και στις παροιμίες, που είναι και αυτό ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Εκείνος, λέει, που σκάβει ελάκο για τον άλλον, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και εκείνος που κυλεί λίθο, κυλάει ένα βράχο, ας πούμε, μεγάλο, για να το ρίξει πάνω σε έναν άνθρωπο και να το λιώσει ο βράχος, αυτός, λέει, θα δεχτεί αυτό το λίθο να πέφτει επάνω του. Θα πέσει το λιθάρι πάνω του και θα το συντρίψει. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, θέλεις να μην ακούς κακά σε βάρος σου? Ποιος θέλει να ακούει να λένε οι άλλοι εναντίον του, ας πούμε, να τον κουτσομπολεύουν? Θέλεις, λέει, να μην σε κουτσομπολεύουν, να μην λένε κακά πράγματα για σένα, να μην σε συκοφαντούνε? Θέλεις να σε ελεούνε?
να σε βοηθάνε, δηλαδή να σε σπλαχνίζονται, να σε συγχωράνε. Αυτό θα πει να σε ελεηγούν. Τότε και εσύ κάνε ελεημοσύνες. Θέλεις να μην ακούς κακά εις βάρος σου και εσύ να μην λες κακά σε βάρος του άλλου. Όπως εσένα δεν σ' αρέσει να σε κουτσομπολεύουν, να σε κατακρίνουν, να σε κατηγορούν, μην το κάνεις και εσύ στους άλλους. Πώς εσύ δεν θέλεις και το κάνεις στους άλλους. Θέλεις να σε συγχωρέσουν και εσύ να δίνεις συγχώρεση. Θέλεις να σε επαινούν, να λένε καλά λόγια για σένα. Να επαινείς πρώτα εσύ. Εσύ να λες πρώτα τον καλό λόγο στον άλλον. Βέβαια όχι με την έννοια που να κολακεύουμε, να λέμε ψέματα, ε. Αυτό είναι αμαρτία, δεν κάνει να κολακεύουμε. Αλλά να τιμάς τον άλλον με αυτή την έννοια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη. Δηλαδή να προλαβαίνουμε τον άλλον στην τιμή, να τον τιμούμε πρώτοι εμείς. Μην περιμένεις να σου πει ο άλλος καλημέρα, πες εσύ πρώτος καλημέρα. Έτσι να το τιμήσεις, να φανείς ότι είσαι πιο μικρός και εσύ είσαι πιο μεγάλος ακόμα. Όπως έκανε ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πολύ σπουδαίος και ηλικιωμένος άνθρωπος. Και όταν είχε τον ανιψιό του το λόγο, που ήταν μικρότερος, πολύ μικρότερος, είχαν μια διαφωνία για τα χωράφια, η βοσκή του Αβραάμ και η βοσκή του Λότ. Κοίταξε, λέει, δεν κάνει να τσακωνόμαστε, του λέει ο Αβραάμ. Λοιπόν, αποφάσισε εσύ. Ενώ θα μπορούσε να πει: εγώ είμαι μεγαλύτερος, εγώ είμαι ο θείος σου, θα ακούσει ό,τι θα σου πω. Όχι, του λέει: να, πάρε εσύ ό,τι θέλεις. Άμα εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Έκανε το μικρότερο. Αυτό θα πει να τιμάμε τον άλλον. Να το βάζουμε πρώτο. Ό,τι πεις εσύ, όπως θέλεις εσύ. Θέλεις λοιπόν οι άλλοι να σε τιμάνε, να σε λένε καλά λόγια, λέγε εσύ πρώτος καλά λόγια, εσύ πρώτα να τιμάς τους άλλους. Θέλεις να μην σε εκμεταλλεύονται και εσύ να μην αδικείς τον άλλον. Μην τον εκμεταλλεύεσαι. Ήρθε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την Αφρική, από ένα φτωχό μέρος και τον εκμεταλλεύεσαι, τον παίρνεις στο χωράφι σου, ξέρω εγώ, και του βγάζεις το λάδι που λέμε. Γιατί, σ' αρέσει να σου κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τότε θα υπάρξουν, λέει, μεγαλύτερες ανταποδόσεις από τη ζωή. Όταν, ενώ κάναμε μύρια καλά στους εχθρούς, ανταμυφθήκαμε με τα αντίθετα. Θέλεις, λέει, να έχεις πολύ μεγάλο μισθό από το Θεό, αυτό θα πει μεγάλη ανταπόδοση. Λοιπόν, να κάνεις τα καλύτερα, όσο μπορείς περισσότερα καλά, στους εχθρούς σου. Όχι στους φίλους σου, στους εχθρούς σου. Και να επιμένεις να τα κάνεις και να συνεχίσεις να τα κάνεις παρόλο που αυτοί σου ανταποδίδουν τα κακά. Τότε θα έχεις πολύ μεγάλο όφελος από το Θεό, πολύ μεγάλο μισθό από το Θεό. Όχι σε αυτούς που σου ανταποδίδουν καλά, να κάνεις το καλό, αλλά σε αυτούς που σου ανταποδίδουν σου κάνουν το κακό. Εσύ τους κάνεις το καλό και αυτοί σου κάνουν κακό. Εσύ να συνεχίσεις να τους κάνεις καλό. Σε αυτή τη ζωή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εφαρμόζεται ο νόμος της ανταπόδοσης. Το είπε και προηγουμένως, θες να σε συγχωρέσουνε, συγχώρεσαι. Θες να μη σε αδικούν, μην αδικείς κι εσύ. Θες να σε ελεούν, να σε βοηθάνε και εσύ να ελεείς. Αυτός είναι ο νόμος, πνευματικός νόμος, της ανταπόδοσης. Δηλαδή, με απλά λόγια, ό,τι κάνεις θα πάθεις. Και ό,τι καλό κάνεις, πάλι αυτό θα έρθει και σε σένα. Και ό,τι κακό κάνεις, πάλι αυτό θα έρθει και σε σένα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, πάσα παράβαση και παρακοή, έλαβε ένδικο μισθοποδοσία. Το λέει στην προς Εβραίους. Κάθε παράβαση και παρακοή που κάνουμε στο Θεό, αυτό παίρνει μία δίκαιη ανταπόδοση. Έτσι, δηλαδή για κάθε αμαρτία που κάνουμε, κάθε κακό που κάνουμε, θα πάρουμε ανταπόδοση από το Θεό. Αν όμως μετανοήσουμε, δεν λειτουργεί αυτός ο πνευματικός νόμος, δεν έρχεται η ανταπόδοση. Αλλά θα έρθει οπωσδήποτε. Να σου πω πάλι μια ιστορία. Ήταν ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αυτός πολύ μεγάλος Άγιος, πατέρας Εκκλησίας. Και κάποτε μπήκε στη φυλακή άδικα. Ενώ δεν είχε κάνει, ας πούμε, κακό, είπανε ψέματα, κάποιοι κακοί άνθρωποι, το συκοφάντησαν δηλαδή,
στο δικαστήριο και τον βάλανε φυλακή, τον Άγιο. Και ο Άγιος είχε παρησία στο Θεό και έκανε προσευχή και γκρίνιαξε, ας πούμε. Παραπονέθηκε στο Θεό και λέει: «Θεέ μου, γιατί το άφησες αυτό να γίνει, αφού ξέρεις ότι είναι άδικο. Αφού ξέρεις ότι εγώ δεν το έκανα αυτό το κακό που με κατηγόρησαν, γιατί επέτρεψες να υπερισχύσουν οι συκοφάντες μου και να μπω στη φυλακή?» Γιατί το απάντησε ο Θεός? Του λέει: «Ναι, το ξέρω ότι δεν το έκανες και ότι άδικα είσαι στη φυλακή. Αλλά θυμάσαι πριν 2 χρόνια που είχες το ζώο σου εκεί σε ένα χωράφι και λύθηκε το ζώο, προφανώς δεν το είχε δέσει προσεκτικά, και πήγε στους ξένους κήπους, στα ξένα χωράφια και τα κατέστρεψε. Για εκείνο το αμάρτημα πληρώνεις τώρα αυτό». Καταλάβατε, είναι ο νόμος ενταπόδοσης. Κάθε παράβαση και παρακοή παίρνει ένδικη μισθοποδοσία. Προφανώς ο Άγιος ούτε καν του έδωσε σημασία, δεν το είχε εξομολογηθεί ενδεχομένως, δεν είχε αποκαταστήσει και τη ζημιά στον ξένο άνθρωπο που έκανε το ζώο του, και ήρθε η ώρα της πληρωμής. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δίνει και ένα χρόνο που περιμένει τη μετάνοια. Δεν είναι τιμωρία αμέσως. Να κάνεις ένα κακό, πάπα αμέσως να έρθει η τιμωρία. Έκλεψες, αμέσως να σκούπει το χέρι. Όχι, περιμένει ο Θεός. Μπορεί να περιμένει ένα χρόνο, 2 χρόνια. Μήπως και μετανόησε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η αγάπη και η ασπλαχνία του Θεού. Δεν λειτουργεί άμεσα ο πνευματικός νόμος. Αν και μερικές φορές λειτουργεί πολύ άμεσα. Μερικές φορές. Όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι πνευματικός και βάλει ένα υπερήφανο λογισμό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ένα παράδειγμα. Οι μοναχές, ας πούμε, στο μοναστήρι που, ξέρω εγώ, καθαρίζουν. Και είναι μια μοναχή που καθαρίζει τα τζάμια. Και εκεί που καθαρίζει τα τζάμια, της έρχεται ένας υπερήφανος λογισμός ότι, σαν και εμένα, καμία δεν καθαρίζει έτσι. Εγώ καθαρίζω καλύτερα από όλες. Και όπως εκεί κάνει το τζάμι, σπάει το τζάμι. Έτσι. Από το πουθενά, πώς έσπασε το τζάμι. Και είναι αυτό ότι λειτουργήσε άμεσα ο πνευματικός νόμος που λέει ο Θεός στους υπερήφανους: αντιτάσσεται. Αντιτάσσεται τι θα πει? Τάσσεται, στέκεται δηλαδή αντίθετα. Απέναντι. Πας, ας πούμε, να προχωρήσεις και είσαι απέναντι στο Θεό. Πού μπορείς να πας? Μπορείς να πας πουθενά. Στοπ. Είναι σαν να είσαι μπροστά σε έναν τοίχο. Άμα έχουμε υπερηφάνεια, μας πάνε όλα ανάποδα. Έχετε ακούσει ανθρώπους που λένε: «Μου πάνε όλα ανάποδα»? Είναι γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Και λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Ενώ λέει στους ταπεινούς, τι γίνεται? Το ακριβώς ανάποδο. Στους ταπεινούς λέει ο Θεός δίνει χάρη. Τους πάνε όλα τέλεια. Και λέει: «Μα τι γίνεται εδώ?» Ανοίγουν όλες οι πόρτες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Πιστεύει ότι είναι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους, ο πιο αμαρτωλός, ο πιο ανάξιος. Και ο Θεός του τα δίνει όλα, άφθονα. Γιατί ο Θεός θέλει να τα δώσει όλους μας, άφθονα τα αγαθά του. Αλλά επειδή έχουμε υπερηφάνεια, αμέσως, μόλις πάρουμε κάτι, υψηλοφρονούμε, υπερηφανευόμαστε και λέμε: «Ποιος είμαι εγώ, είδες τι καλός που είμαι, και ο Θεός μου τα δίνει όλα». Αυτό είναι υπερηφάνεια. Μετά έχεις την πιο βαριά αμαρτία. Έτσι, η υπερηφάνεια μας κάνει ακάθαρτους. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, λέει πάλι: «Ακάθαρτος παρά το Κυρίο πας υψηλοκάρδιος». Είναι ακάθαρτος μπροστά στο Θεό. Όχι αυτός που κάνει, ας πούμε, πορνείς, μη έχεις αρχικά αμαρτήματα, και αυτός είναι ακάθαρτος, αλλά ακόμα πιο ακάθαρτος είναι ο υπερήφανος, ο υψηλοκάρδιος, αυτός που έχει υψηλή καρδία, δηλαδή μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, υψηλό φρόνημα. Αυτός είναι βρώμικος, πολύ βρώμικος. Και ο Θεός του πάει αντίθετα, κόντρα που λέμε. Αυτού του ανθρώπου όλα του πάνε ανάποδα. Τίποτα δεν πάει καλά. Γιατί ακριβώς δεν πάει ταπεινά να παρακαλέσει τον Θεό, εμπιστεύεται τα μπράτσα του, τον εαυτό του, τις γνώσεις του, την τεχνολογία, ξέρω εγώ, τα λεφτά που έχει, τις γνωριμίες που έχει. Και σου λέει: «Ποιος μπορεί να τα βάλει με μένα, εγώ είμαι κυρίαρχος». Λοιπόν, αυτός γίνεται καταραμένος, λέει ο Άγιος προφήτης Ιερεμίας. Αυτός που πιστεύει στον εαυτό του.
πιστεύει στα μπράτσα του. Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση. Ή αυτός που πιστεύει σε άλλους ανθρώπους. Βλέπετε σήμερα πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, πιστεύουν, ξέρω εγώ, στους πολιτικούς. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, γίνεται καταραμένος, λέει ο Άγιος προφήτης Ιερεμίας, που έχει την πίστη του στη δύναμη κάποιων άλλων ανθρώπων. Ή στα μπράτσα του, στον εαυτό του επίσης. Πει κατάρατος, λέει, πάσο ελπίζων επάνθρωπων και στηρίζει ή στηρίζει βραχίων αυτού ή στηρίζεται στα μπράτσα του. Να λοιπόν, είπαμε και για ένα άλλο πνευματικό νόμο, Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπαινής δε δίδωση χάρη. Πολύ σπουδαίος αυτός ο νόμος, ο πνευματικός. Και ισχύει πάντα. Κάνεις υπερήφανο λογισμό, έχεις την ιδέα ότι είσαι εγώ κάποιος, αμέσως θα πέσεις. Μπλουμ κάτω. Με ένα λογισμό θα πέσουμε, ναι, με ένα λογισμό. Και μπορεί να πέσεις πολύ άθλια, πολύ άσχημα. Και μπορεί να γίνει αυτό και αμέσως. Ακαρία, είπαμε προηγουμένως, τη μοναχή που καθαρίζει το τζάμι και της έχετε υπερηφάνεια ότι σαν και αυτή καμία άλλη δεν καθαρίζει και πάει, σπάει το τζάμι. Λοιπόν, και αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος είναι καλό. Να λειτουργήσει άμεσα ο πνευματικός νόμος και να έρθουν οι συνέπειες. Δηλαδή, είναι σαν να κάνεις, ας πούμε, μια ζημιά και αμέσως να πληρώνεις. Οπότε ξεχρεώνεις, ας πούμε. Ενώ άμα δεν λειτουργήσει αμέσως, το χρωστάς. Και το πιο άσχημο ποιο είναι? Όταν σου έρθει στην άλλη ζωή ο λογαριασμός. Έχετε ακούσει για κάποιους ανθρώπους που τους πάνε, ενώ δεν πατάνε στην εκκλησία, δεν προσεύχονται, δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται, τους πάνε όλα καλά. Κοσμικά καλά δηλαδή. Ότι πάει καλά δουλειά τους, τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, σπουδάζουν. Κοσμικά πράγματα. Για αυτούς όμως είναι όλα τέλεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το λογαριασμό στην άλλη ζωή να πληρώσουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί θα λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος μετά θάνατο. Και θα έρθει ο λογαριασμός να πληρώσουν εκεί. Αυτό σημαίνει κόλαση βέβαια, έτσι. Γιατί στην άλλη ζωή δεν μπορείς να ξεχρεώσεις. Ό,τι ξεχρεώσουμε εδώ, με τη μετάνοια ή με την υπομονή στις συνέπειες των θλίψεων. Στις συνέπειες που είναι οι θλίψεις, στις συνέπειες των αμαρτιών μας. Αυτό και πολλοί άνθρωποι σώζονται επειδή έρχονται οι θλίψεις από τη φιλανθρωπία του Θεού και μετανοούνε. Βλέπεις ένας αμαρτωλός, ας πούμε, παθαίνει ένα ατύχημα ή παθαίνει καρκίνο. Και εκεί που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα για την κόλαση, τώρα αρχίζει και συνέρχεται και λέει, κοίταξε, εγώ έτρεχα και γιατί έτρεχα? Να μαζέψω λεφτά. Και τι με φέρεσαν τα λεφτά και τα σπίτια και όλα αυτά? Τίποτα. Και έκανε και ένα σωρό αδικίες και αμαρτίες και αρχίζει να συνέρχεται, να μετανοεί. Ενώ είναι στο κρεβάτι, ας πούμε, ξαπλωμένος του πόνου, της αρρώστιας. Και σώζονται έτσι πολλοί άνθρωποι σήμερα. Μέσω των θλίψεων. Ξεχρώνουν εδώ πέρα, με την υπομονή στις θλίψεις, εξομολογούνται, μετανοούν και σώζονται. Αλίμονος στον άνθρωπο όμως που δεν έχει ούτε αυτές τις θλίψεις. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε τελείως. Και δεν του δίνει ούτε θλίψεις, ώστε να έχει την ευκαιρία να μετανοήσει. Γιατί βλέπει ο Θεός ότι και να του δώσει θλίψεις, αυτός δεν θα μετανοήσει, αλλά θα βλαστημήσει, θα πάει ακόμα πιο βαθιά στην κόλαση. Οπότε τον αφήνει μέχρι τελευταία στιγμή και του πάνε όλα καλά. Ούτε αρρωσταίνει, ούτε φτωχαίνει, ούτε δυσκολεύεται στην εργασία του, έτσι στα παιδιά του. Κοσμικά πάνε όλα καλά. Αυτός είναι να τον κλαις. Γιατί όλος ο λογαριασμός θα έρθει στην άλλη ζωή. Λέει ο Άγιος Ανσιόστομος, πώς μας, ας πούμε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Γιατί πολλοί δίκαιοι βασανίζονται, υποφέρουν. Και πολλοί αμαρτωλοί περνάνε τέλεια σε αυτή τη ζωή. Τι γίνεται? Και μερικοί τους πιάνει και μία, ας πούμε, απορία μέχρι αγανάκτηση. Και λέει, τι Θεός είναι αυτός? Ορίστε, αυτός, λέει, ο άνθρωπος μια ζωή αδικεί τους άλλους και του πάνε όλα καλά. Και ο άλλος προσπαθεί μια ζωή και εξομολογείται και έχει όλο αναποδιές, όλο δυσκολίες στη ζωή του. Λοιπόν, λέει ο Ρωσόσμος, τι γίνεται? Αυτός ο άνθρωπος, λέει, που του πάνε όλα καλά, ενώ δεν έχει σχέση με το Θεό, δεν μετανοεί, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ κακός και λίγο καλός. Έτσι, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τελείως κακοί, ούτε τελείως καλοί. Έτσι. Και αυτός που είναι καλός είναι και λίγο κακός, έχει και κάτι αμαρτιούλες. Και αυτός που είναι
πολύ κακός, δεν είναι τελείως κακός ή είναι και λίγο καλός, κάνει και κάτι καλό στη ζωή του. Τι κάνει τώρα ο Θεός που είναι δίκαιος? Σου λέει εδώ εσύ που είσαι πολύ κακός και δεν μετανοείς, αλλά είσαι και λίγο καλός. Αυτό το λίγο καλό που έχεις θα το πληρώσω εδώ τώρα. Και του δίνει όλα τα, στη ζωή αυτή του τα δίνει όλα καλά. Για να του πείσει το στόμα, να μην του πει με αδίκησες, δεν σε αδίκησα. Έδωσες μια φορά στη ζωή σου, ξέρω εγώ, 10 δολάρια, στο ξεχρέωσα με 100 δολάρια, με 1000 δολάρια. Λοιπόν, δεν μπορεί να πεις τίποτα. Έλα τώρα να ξεχρεώσεις τα κακά που έχεις κάνει στην άλλη ζωή. Αυτός είναι να τον κλαις. Γιατί θα έχει το λογαριασμό, είπαμε, μετά θάνατον. Ο άλλος τώρα που είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και λίγο κακός, έχει κάτι αμαρτίες, που πρέπει να τις ξεχρεώσει, τι κάνει ο καλός Θεός? Έλα εδώ, του λέει, εσύ που είσαι πολύ καλός, αλλά έχεις και αυτά τα κακά αυτά, δεν μπορεί να τα πάρεις μαζί στον παράδεισο. Η αμαρτία δεν μπορεί να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να την ξεχρεώσει εδώ. Οπότε πάρε εδώ τις θλίψεις, τις δοκιμασίες, τις αναποδιές που λέμε, να ξεχρεώσεις τα κακά που έχεις κάνει και να πας καθαρός μόνο με τα καλά στην άλλη ζωή. Και να απολαύσεις τον παράδεισο, τη Βασιλεία του Θεού. Καταλάβατε? Έτσι εξηγούνται πώς πολλοί δίκαιοι ταλαιπωρούνται σε αυτή τη ζωή και πώς πολλοί άδικοι δεν υποφέρουν σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο πνευματικός νόμος. Είπαμε πολλά έτσι παραδείγματα πνευματικών νόμων και μπορούμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Όσο χρόνο έχουμε θα πούμε. Λοιπόν, λέει τώρα ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης Κροστάμπης, Ρώσος Άγιος. Αυτή, λέει, η θλίψη που κάνεις στην καρδιά του αδελφού σου, που πικραίνεις τον άλλον, έτσι, το στενοχωρείς, αυτή, λέει, θα γυρίσει σε σένα. Γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος της ανταποδοτικότητας, έτσι. Κάνεις θλίψη στον άλλον, αυτή η θλίψη θα έρθει σε σένα. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπούμε τους άλλους. Με το μέτρο που μετράτε, θα μετρηθήσετε και σε εσάς. Δηλαδή, ό,τι κάνεις στον άλλον, αυτό θα έρθει σε σένα. Και όσο περισσότερο, ας πούμε, κάνεις στον άλλον, κακό ή καλό, θα έρθει και σε σένα αυτό το κακό ή το καλό. Αν δεν θέλεις να σε χτυπήσει η θλίψη και εσύ να μην την προκαλείς στους άλλους. Ακούστε πάλι μια ιστορία τώρα, για να ξεκουραστούμε. Πριν μερικά χρόνια, μια γυναίκα αποφάσισε να κάνει γάμο, να παντρευτεί. Βρήκε λοιπόν έναν άνθρωπο, τον γνώρισε, που ήταν, λέει, γλυκομύλητος, ήταν ταπεινός, ήταν γεμάτος αγάπη, αλλά ήταν φτωχός. Και ταπεινός άνθρωπος. Αυτή τον είδε, της άρεσε, τέλος πάντων, και αποφάσισε να του μιλήσει. Τον βρήκε, εκείνος δέχτηκε να αραβωνιαστούν και να κάνουν γάμο. Και όλα έδειχναν ότι πήγαιναν μια χαρά. Ώσπου στον αραβώνα επάνω, εκείνος, ο άντρας δηλαδή, ο φτωχός, ο ταπεινός, κατά παραχώρηση Θεού, απέκτησε μια σπάνια ασθένεια στην καρδιά. Και έκανε δύο χειρουργία, απανωτά. Η γυναίκα αμέσως άρχισε να σκέφτεται ορθολογιστικά, με τη λογική. Και τώρα τι θα γίνει? Πώς εγώ μπορώ να μείνω μαζί του? Τι με νοιάζει που είναι τόσο γλυκός και καλός και ταπεινός, αφού είναι φτωχός? Δεν έχει καν αυτοκίνητο. Άμα πεθάνει, τι θα γίνω εγώ? Και άμα γεννήσω παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσω? Έβαλε στην άκρη την αρετή που πρέπει να εξετάζουμε και έβαλε μπροστά τα υλικά αγαθά, το αυτοκίνητο, τα χρήματα, και σκεφτόταν και την αρρώστια. Σου λέει, θα πάρω έναν άρρωστο άνθρωπο και άμα πεθάνει μετά εγώ, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά? Εκείνος ο άντρας το καταλάβαινε αυτό και δεν την πίεσε. Παρόλο που είχε γίνει, είπαμε, ο αραβώνας, της είπε, είσαι ελεύθερη. Και αυτή, παρόλο που ήταν στο νοσοκομείο, ο μέλλον σύζυγός της, τον παράτησε και έφυγε. Μετά από λίγες εβδομάδες, γνώρισε έναν άλλο άντρα,
που ήταν υγιής, είχε και αυτοκίνητο, το σπουδαιότερο, είχε και δουλειά και από όλα τα καλά, τα κοσμικά καλά, έτσι. Και αυτή πάλι με τη λογική, την ωφελημιστική λογική, δηλαδή, σκεφτότανε με τη λογική και με τη αρετή που θέλει ο Θεός να έχουμε και την αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε, τη θεϊκή αγάπη, που δεν ζητάει ανταπόδοση, που δεν σκέφτεται τι έχει να ωφεληθεί από τον άλλον, αλλά μόνο σκέφτεται τι μπορεί να δώσει στον άλλον. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και έτσι πρέπει να αγαπάμε. Όχι να αγαπάμε, όπως λέμε, με ανταποδοτικότητα, δηλαδή να σκέφτομαι τι θα μου δώσει ο άλλος. Οπότε, άμα θα μου δώσει πολλά, θα του δώσω κι εγώ κάτι. Άμα δεν μου δώσει, γιατί να του δώσω? Να κοιτάξω κι εγώ το συμφέρον μου. Αυτή είναι η αγάπη, η ανθρώπινη, έτσι, που δεν τη θέλει ο Θεός αυτή. Και ουσιαστικά δεν είναι αγάπη, αυτό είναι μια εμπορική σχέση. Πώς είναι ο έμπορος, ας πούμε, πουλάει, αγοράζει, πουλάει, αγοράζει. Όσο δώσει, θα πάρει κλπ. Αλλά η αγάπη, η σωστή, είναι η ανιδιοτελής. Δηλαδή, αγαπάς, δίνεις, χωρίς να σκέφτεσαι τι έχεις να πάρεις από τον άλλον. Μπορεί να μην έχεις να πάρεις τίποτα. Δεν σε νοιάζει, εσύ δίνεις. Όπως ο Θεός. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός, ανιδιοτελώς. Δηλαδή, δεν σκέφτεται τι θα πάρει από εμάς, άμα εμείς τον αγαπάμε, άμα εμείς κάνουμε τις εντολές του, να μας δώσει τον ήλιο, το φως σήμερα. Άμα δεν κάνουμε το θέλημά του, πάπου να μας κόψει το φως. Δεν θα μπορούσε να μας κόψει το οξυγόνο. Αφού δεν τηρείς εντολές του Θεού, σήμερα δεν έχει οξυγόνο. Λοιπόν, όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Βρέχει, λέει, επί δικαίους και αδίκους. Ρίχνει τη βροχούλα του σε όλους. Και στο χωράφι του καλού και στο χωράφι εκείνου που τον βλαστημάει. Και σε εκείνον ρίχνει βροχή ο Θεός. Έτσι και εμείς πρέπει να αγαπάμε όλους. Αυτοί όμως δεν σκεφτόταν έτσι. Σκεφτόταν ωφελημιστικά, που λέμε ανταποδοτικά. Δηλαδή τι έχει να πάρει από τον άλλον. Ενώ ο σωστός γάμος, η σωστή, ας πούμε, οικογένεια είναι όταν ο ένας ζει για τον άλλον και σκέφτεται τι να δώσει στον άλλον και όχι τι να πάρει από τον άλλον. Η γυναίκα να δώσει στον άντρα στα παιδιά και το άντρα στη γυναίκα στα παιδιά και τα παιδιά στους γονείς, έτσι και το ένα στο άλλο. Έτσι είναι η σωστή οικογένεια. Όχι να σκέφτεται ο καθένας τι έχει να πάρει για τον εαυτό του. Αυτοί λοιπόν δεν σκεφτόταν έτσι. Είδε αυτόν, είναι πλούσιος, με αυτοκίνητο. Και πέρασαν λίγοι μήνες, τέλος πάντων, αραβωνιάστηκαν, παντρεύτηκαν, έκαναν και 3 παιδιά μέσα σε 4 χρόνια και τα 2 πρώτα ήταν και δίδυμα. Στον 4ο χρόνο απάνω, τι γίνεται, ο άντρας της ευνηδιαστικά πεθαίνει με τροχαίο. Πάει, σκοτώθηκε. Και τότε αυτή έμεινε με τα 4 παιδιά, αυτό που προσπάθησε να αποφύγει δηλαδή με τον άλλον, το υπέστη. Γιατί τον αδίκησε τον άλλον, ενώ είχε προχωρήσει, ας πούμε, είχαν δηλαδή υποσχεθεί ο ένας τον άλλον ότι θα κάνουν οικογένεια. Αυτή τον αίρεσε μετά, τον άφησε, κοίταξε την πάρτη της, όπως λέμε, το συμφέρον της. Και η τραγική ειρωνία ποια ήτανε, ότι αυτός ο πρώτος άντρας, που τον άφησε γιατί είχε αρρωστήσει και λοιπά, ήταν και φτωχός, έγινε καλά από τη σπάνια αρρώστια. Και ακόμα λέει και τώρα η ιστορία ζει και είναι μια χαρά. Καταλάβατε. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέει ο Αββάς Μάρκος, αν δεν θέλεις να πάθεις κακό, μην κάνεις κακό. Και έχει και ο Άγιος Παΐσιος επίσης ωραίες έτσι ιστορίες. Να πούμε μία ιστορία ακόμα από αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Λέει για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού, έτσι τα ονομάζει ο Άγιος, οι οποίοι, είπαμε, μετανόησαν για το κακό που έκαναν και δεν λειτουργεί πλέον ο πνευματικός νόμος εφόσον μετανόησαν. Παρόλα αυτά, αυτοί παρακαλούν το Θεό να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος. Είπαμε, ένας πνευματικός νόμος, πήρες μαχαίρι, θα σε φάει μαχαίρι. Και αυτό που λέει ο Θεός, το λέει στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, προσέξτε τι λέει. Πολύ σπουδαίο και για τα χρόνια που περνάμε, που είναι δύσκολα,
Τι περιμένουμε, πείνες, πολέμους, τι θα γίνει? Λέει ο Θεός, εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέδετε. Κατέδετε θα πει, θα σας καταφάει. Εξού και έδεσμα, έδεσμα είναι το φαγητό. Κατέδετε, αυτός που κατατρώει. Θα σας φάει μαχαίρι, λέει, αν δεν θελήσετε να με ακούσετε και να τήρησετε τις εντολές μου. Αν θελήσετε και ακούσετε τις εντολές μου, θα φάτε τα αγαθά της γης. Και όχι μόνο της γης, και του ουρανού. Θα πάτε στη Βασιλεία του Θεού. Οπότε, είναι και αυτός ένας πολύ σπουδαιοσυμματικός νόμος. Θέλεις να μην πεινάσεις, ας πούμε ένα παράδειγμα. Έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος με τη Λινέως. Μπορεί να πέσει πείνα και να πεθαίνουν από την πείνα άνθρωποι. Εσύ θες να μην πεινάσεις. Να έχεις σεβασμό στα αγαθά που σου δίνει ο Θεός. Μην πετάς τίποτα. Ούτε ένα κομματάκι ψωμί. Δεν το πετάς το ψωμί. Επειδή σου περισσεύει, στον άλλο δεν περισσεύει ούτε μια μπουκιά. Υπάρχουν παιδάκια στην Αφρική που τυφλώνονται γιατί δεν έχουν φάνε ένα καρότο. Εσύ τα πετάς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, και εφόσον λέει επίσης, ευχαριστείτε το Θεό στην προσευχή σας στο τραπέζι. Και πριν φάμε, πρέπει να ευχαριστήσουμε και να παρακαλέσουμε το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας και αφού φάμε. Μια οικογένεια λέει που τα κάνει αυτά, δεν σπαταλάει, δεν πετάει φαγητό. Και αυτό μας το δείξε πάλι ο ίδιος ο Χριστός. Θυμάστε, μετά που πολλαπλασίασε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, τι είπε στους Αποστόλους? Μαζέψτε, λέει, όλα τα περισσεύματα, μη χαθεί τίποτε. Να μην χαθεί τίποτε. Και από 5 ψωμιά μάζεψαν περισσεύματα 12 κοφίνια. Και έτσι κατάλαβαν τι θαύμα έγινε. Γιατί μπορεί να τους πέρανε και ο λογισμός, ότι εντάξει, μας φάνηκε, δεν ήταν έτσι. Όπως σας φάνηκε. Αφού είχατε 5 ψωμιά και τώρα έχετε 12 κοφίνια. Τι έγινε? Πώς τα 5 ψωμιά χόρτασαν πάνω από 10.000 ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο οι άντρες, ήταν 5.000 οι άντρες, αλλά ήταν και γυναίκες και παιδιά, ήταν πάνω από 10.000 ο κόσμος που χόρτασαν με 5 ψωμιά. Μεγάλο θαύμα. Ε? Τους λέω όμως ωστόσο και αυτά που είναι περισσεύματα, μην τα πετάξετε, μαζέψτε τα. Και μάζεψαν 12 κοφίνια. Και θα πει κανείς, γιατί 12? Για να σηκώσει ο κάθε Απόστολος από ένα. Να το καταλάβουν και στο νόμο τους δηλαδή, ότι έγινε θαύμα. Αν λοιπόν λειτουργούμε σωστά απέναντι στο Θεό, μπορεί όλοι γύρω μας, ας πούμε, να υποφέρουν και εμείς, αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα υποφέρουμε. Πώς έγινε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, ε? Όλοι καταστράφηκαν σε ένα πρωί. Ενώ λέγανε σιγά, τίποτα δεν θα γίνει. Όπως λένε και τώρα, σιγά. Όλα μας λέτε για πείνες, για πολέμους, τίποτα θα γίνει. Δεν βλέπετε, τόσα χρόνια τίποτα δεν έγινε. Ούτε και θα γίνει. Ναι, όμως, έτσι λέγανε και οι Σοδομίτες. Τους ειδοποίησε ο Λότ, λέει, αύριο θα καταστραφούμε. Ελάτε να φύγουμε, είπε στους γαμπρούς του. Και λένε αυτοί, άντε πλάκα μας κάνει. Έτσι είπαν, γελιάζει. Γελιάζει, αυτό θα πει, μας κάνει πλάκα. Αστεία, λέει ο Λότ, σιγά μην καταστραφούμε, τόσα χρόνια δεν καταστραφήκαμε, τώρα θα γίνει, τώρα έγινε. Χάθηκαν όλοι, εκτός από αυτούς που κάνει υπακοή στο Θεό. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο Λότ, ήταν οι δύο θυγατέρες του και ήταν και η γυναίκα του, η οποία όμως έκανε, καημένη και αυτή, όπως και σήμερα, λειψή υπακοή. Στην αρχή πήγε καλά. Οι άγγελοι τους πήραν από τα χέρια και τους βγάζαν έξω από την πόλη, από πίσω η πόλη καταστρεφόταν. Αλλά τι είπε ο Θεός? Δεν θα κοιτάξετε πίσω. Αυτή τώρα, η καημένη, σου λέει, εντάξει, μια ματιά θα ρίξω, πειράζει. Όπως λένε σήμερα μερικές γυναίκες, εντάξει, ένα παντελόνι φοράω, τέλος πάντων, πειράζει αυτό το πράγμα? Ή μια φορά στις τόσες να βαφτώ λιγάκι, πειράζει? Πειράζει. Μια φορά το χρόνο να πηδάς από το 10ο όροφο, πειράζει? Πειράζει. Και μια φορά να πηδήξεις, δεν μπορείς να ξαναπηδήξεις μετά. Τελείωσες. Λοιπόν, ούτε μια φορά δεν πρέπει να κάνουμε αμαρτία. Και αυτή έτσι φαίνεται, είπε. Μια φορά, λέει, να δω το σπιτάκι μου. Τι έγινε το σπιτάκι μου? Χαλάει ο κόσμος. Για να ρίξω μια ματιά. Μα ο Θεός είπε να μην κοιτάξουμε. Εντάξει τώρα, δεν πειράζει, μια φορά. Και τι έπαθε? Τι έπαθε, θυμάσαι? Έγινε πέτρα. Πέτρα έγινε. Πέτρωσε. Έγινε στήλια λατιού.
Καταλάβατε. Και εδώ τώρα κοιτάξτε και ένα άλλο. Δίπλα της είναι ο άντρας της, ο Λότ. Και ξαφνικά δεν είναι δίπλα της, δίπλα του η γυναίκα του. Αφού έγινε πέτρα, έτσι, αυτοί προχωράγανε. Μπροστά, δεν κοίταγε πίσω, γιατί απαγορευόταν. Και ξαφνικά δεν είναι η γυναίκα του δίπλα. Τι κάνει ο Λότ τώρα, θα γυρίζει να δει τι κάνει η γυναίκα του. Άμα γύριζε, τι θα γινόταν. Πέτρα. Θα γινόταν και αυτός πέτρα. Καταλάβατε. Οπότε σου λέει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω ότι έγινε η γυναίκα μου. Βλέπετε τι γίνεται. Αφήνεις δηλαδή και τους πιο δικούς σου. Μπορεί να αφήσεις και τον μάνα σου και τον πατέρα σου, εφόσον αυτοί δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Δεν μπορείς να κάτσεις κι εσύ μαζί τους, αφού είναι μάνα και πατέρας ή παιδί, ξέρω εγώ τι είναι, και να πετρώσεις μαζί τους. Εσύ θα προχωρήσεις με το Θεό. Καταλάβατε. Γιατί ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Άμα γύριζε και ο Λότ να δει, καλά τώρα τη γυναίκα μου θα αφήσω. Μα ο Θεός είπε όχι. Ναι, αλλά τι, δεν έχει άλλα. Είπε ο Θεός, τελείωσε. Ο Θεός ξέρει τι έγινε η γυναίκα μου. Δεν έκανε παρακοή, καταλάβατε, αυτό είναι. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε παρακοή. Ακόμα κι αν κινδυνεύει η γυναίκα μας, το παιδί μας, δεν ξέρω οποιοδήποτε, όλος ο κόσμος μας λέει γύρνα πίσω, όχι δεν γυρνάω πίσω. Ό,τι λέει ο Θεός, ακόμα και μόνος μου. Μπορεί να μείνουμε μόνοι μας. Και θα μείνουμε μόνοι μας, να ξέρετε. Λέει, ο Κύριος δεν το λέει. Έσεστε, λέει, μισούμενοι υπό πάντων. Το έσεστε, έσομαι, είναι μέλλον του ημί. Να κάνουμε και λίγο γραμματική έτσι, ημί, είναι είμαι, αυτό θα πει, ημί, είμαι. Έσομαι, είναι ο μέλλον, θα γίνω, θα είμαι. Θα γίνετε μισητοί από όλους. Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δηλαδή θα έρθει ένας χρόνος, όπως και τώρα δεν είχαμε γίνει σχεδόν μισητοί από όλους, που δεν κάναμε τα διαβόλια και όλα αυτά. Και πιο πολλοί μας θεωρούσαν επικίνδυνους για την κοινωνία κλπ. Αυτό θα γίνει πιο έντονο σιγά σιγά. Και θα σε πιάνουν, θα σε βάλουν φυλακές και θα σε θεωρούν αντικοινωνικό στοιχείο και επικίνδυνο για την δημόσια υγεία, για την κοινωνία. Λοιπόν, θα γίνετε, λέει ο Κύριος, μισούμενοι υπό πάντων. Θα σας μισήσουν όλοι. Άρα θα μείνουμε μόνοι μας. Όπως ο Λότ έμεινε χωρίς τη γυναίκα του. Αυτό τι σημαίνει τώρα, θα γυρίσουμε πίσω για να γίνω αποδεκτή από τον κόσμο? Όχι βέβαια. Θα προχωρήσουμε με το Θεό. Και ας είμαστε μόνοι μας. Χωρίς άλλους ανθρώπους, δηλαδή παρέα. Γιατί πολλοί μου λένε σήμερα, πάτερ, άμα τα κάνουμε αυτά θα μείνουμε μόνοι μας. Να μείνετε μόνοι σας. Αν θες να είσαι το Χριστό, θα μείνεις μόνος σου. Ούτε οι συγγενείς σου θα σε ακολουθήσουν, ούτε και τα παιδιά σου ενδεχομένως, ούτε και η γυναίκα σου ενδεχομένως, ή ο άντρας σου ενδεχομένως, αν είσαι γυναίκα, ας μη σε ακολουθήσουν. Δεν λέει ο Χριστός, αν δεν μισήσει, λέει ο άνθρωπος τον πατέρα του. Αν δεν μισήσει. Μα ο Χριστός που είναι αγάπη, μιλάει για μίσος. Ναι, μιλάει για μίσος. Αν δεν μισήσει, λέει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέρφια σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ακόμα λέει και την ψυχή σου, εννοεί τη ζωή σου. Δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, δεν μπορείς να με ακολουθήσεις. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δώσεις και τη ζωή σου για τον Χριστό και να χωριστείς από όλους, από όλους τους συγγενείς, από όλους τους φίλους, τους γνωστούς, δεν μπορείς να γίνεις μαθητής του Χριστού. Καταλάβετε πόσο μας θέλει ο Χριστός. Να μην είμαστε κολλημένοι με κανέναν άνθρωπο. Ούτε και με τη ζούλα μας. Αυτός είναι ο Χριστιανός. Γι' αυτό και δεν πρέπει, ας πούμε, να μας τρομάζει τίποτα. Αλλά για να μας τρομάζει τίποτα πρέπει να πιστεύουμε. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Γιατί σίγουρα αυτά θα έρθουν και ήδη ήρθανε. Έτσι, αλλά και θα έρθουν ακόμα πιο έντονα. Και θα μας αφήσουν όλοι. Βλέπετε τώρα όσοι δεν κάνανε το διαβόλιο, ας πούμε, οι πιο πολλοί συγγενείς τους έχουν σαν εχθρούς. Δεν θέλουν να τους μιλήσουν καν. Έτσι είναι. Και θα γίνει και πιο έντονο αυτό. Τι θα πούμε τώρα, εμείς θα πάρουμε αυτό το προϊόν του εγκλήματος για να αρέσουμε στους συγγενείς μας ή να αρέσουμε στο κράτος ή να έχουμε μια δουλειά, να είμαστε σκλάβοι στο σύστημα? Όχι, χίλιες φορές θα πάμε στην έρημο για να είμαστε με τον Κύριο. Οπότε αυτά όλα, έτσι όπως λέμε τώρα, είναι πνευματικοί νόμοι και δεν πρέπει ποτέ, ας πούμε, να τους παραβαίνουμε, να τους καταστρατηγούμε.
ή να τους παραθεωρούμε, να λέμε δεν πειράζει τώρα. Πώς δεν πειράζει? Είναι νόμος πνευματικός. Υψώθηκες, ύψωσες τον εαυτό σου, είπες ας πούμε δηλαδή όχι στο Θεό, έγινες αντάρτης στο Θεό, γιατί αυτό είναι η υπερηφάνεια, έτσι, είναι η ανταρσία κατά του Θεού. Αυτό που έκαναν οι υπερτόπλαστοι, έτσι, ήταν μια ανταρσία. Ο Θεός είπε μη φάτε και αυτοί είπαν όχι θα φάνε. Και φάγανε. Ήρθε η συνέπεια όμως μετά. Βγήκαν έξω από τον παράδεισο, χάσαν τον παράδεισο, χάσαν την βασιλεία του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι πνευματικοί νόμοι, έτσι, πρέπει πρώτα-πρώτα να γίνουν γνωστοί, να τους ξέρουμε. Λίγο πολύ πρέπει να τους ξέρουμε. Τουλάχιστον τους βασικούς. Είπαμε για το νόμο της ταπείνωσης και της υπερηφάνειας. Είπαμε για το νόμο της ανταποδοτικότητας. Είπαμε για το μάχαιρα έλαβες, μάχαιρα θα λάβεις. Είπαμε και για τα καλά παιδιά του Θεού, όπως ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας, που παρόλο που μετανόησαν, ζήτησαν να εκπληρωθούν οι πνευματικοί νόμοι και να πεθάνουν. Λοιπόν, να σας πω και ένα ακόμα που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Υπήρχε, λέει, ένας Άγιος που ήταν βοσκός και τον λέγανε Ποιμένα, ο Αββάς Ποιμένας. Και αυτή η ιστορία είναι γραμμένη στο Λιμονάριο, ένα ωραίο βιβλίο με βίους Αγίων, που έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Μόσχος, με Αγίους του 6ου αιώνα. Μια φορά λοιπόν, αυτόν τον γέροντα, τον Αββά Ποιμένα τον βοσκό, τον επισκέφθηκε κάποιος και του ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. Και επειδή ο Αββάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία, έβαλε στο κελί τον επισκέπτη, στο σπίτι το δικό του δηλαδή, και αυτός πήγε να μείνει σε μια σπηλιά. Το πρωί που γύρισε, τον ρώτησε ο επισκέπτης, «Γέροντα Αββά, πώς τα πέρασες στη σπηλιά, μήπως κρύωσες?» Λέει εκείνος, «Όχι, πέρασα καλά. Μπήκα μέσα, μπήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Ξάπλωσα και εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στη χέτη του». Έτσι, το λιοντάρι έχει πλούσια χέτη, ξέρουμε, έχει μεγάλες τρίχες. Και ξάπλωσε σαν να μην σημαίνει τίποτα, στη χέτη του λιονταριού. Από τα χνότα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα. Έτσι. Έβγαζε ζέστη το λιοντάρι με την αναπνοή του. «Καλά», του λέει ο υποσκέπτης, «δεν φοβήθηκες μήπως σε φάει το λιοντάρι?» «Όχι», του λέει ο Αββάς, «δεν φοβήθηκα, γιατί οι Άγιοι είχαν αποκαταστήσει τη σχέση τους με το Θεό, είχαν γίνει φίλοι του Θεού. Και άμα γίνουμε φίλοι του Θεού και τα ζώα και τα άγρια ζώα γίνονται φίλοι μας, δεν γίνει άγρια πλέον. Όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφε που είχε ένα ζώο μαζί του, τι ζώο είχε? Μια αρκούδα. Είχε μια αρκούδα, μια μεγάλη αρκούδα, η οποία έκανε και τον υπηρέτη. Δηλαδή έπαιρνε το δίσκο με τα κεράσματα και πήγαινε στους ανθρώπους και τους έρβηρε. Τόσο καλή είχε γεννή η αρκούδα. Αλλά τρομάζανε οι άνθρωποι και τους έλεγε φύγε τώρα γιατί τρόμαξε τους ανθρώπους. Λοιπόν, η Μίσα, έτσι την έλεγε, Μίσα. Λοιπόν, και άλλοι Άγιοι είχαν άγρια ζώα. Και ο Άγιος Παΐσιος είχε και ένα φίδι κλπ. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γίνει καλά πνευματικά, θεραπευτή, φύγουν τα πάθη του, φύγει δηλαδή η υπερηφάνεια, η αγριάδα που έχουμε, η ανταρσία απέναντι στο Θεό, τότε και τα ζώα μας κάνει υπακοή. Γιατί αυτή είναι η φυσική τάξη. Μέσα στον Παράδεισο, πριν αμαρτήσουμε οι άνθρωποι, πριν κάνουμε παρακοή, είχαμε τα ζώα για υποτακτικούς μας. Όλα τα ζώα ήταν ήμερα. Δεν κάνανε επίθεση στον Αδάμ και στην Εύα. Μάλιστα λέει η Αγία Γραφή ότι όλα τα ζώα περνάγανε μπροστά από τον Αδάμ. Και ο Αδάμ τους έδινε ονόματα. Και αυτό είναι και μια απάντηση στους άθεους που λένε ότι γίναμε αποποίθηκοι άνθρωποι. Άμα είμαστε αποποίθηκοι άνθρωποι, πώς ξέραμε να δίνουμε ονόματα? Ο πίθηκος δεν κόβει το μυαλό του τίποτα να δώσει ονόματα στα άλλα ζώα. Ο Αδάμ ήταν σοφός από την πρώτη στιγμή. Και έλεγε, ας πούμε, εσύ θα είσαι και θα λέγεσαι λιοντάρι, εσύ θα λέγεσαι αντιλόπη, εσύ θα λέγεσαι καμιλοπάρδαλη, ας πούμε. Έτσι ήταν σοφός και με πάρα πολλά χαρίσματα. Όλα τα ζώα ήταν υποτακτική του. Όταν όμως κάναμε ανταρσία, αμαρτία δηλαδή,
αγρίεψαν και τα ζώα. Όπως εμείς, αντί να είμαστε υποτακτικοί του Θεού, γίναμε αντάρτες και επιτεθήκαμε στο Θεό με την παρακοή, έτσι και τα ζώα από υποτακτική μας μετά γίνανε αντάρτες και επιτέθηκαν σε εμάς. Και εκεί που δεν μας τρώγανε, μετά μας τρώγανε τα λιοντάρια, τα άγρια αυτά θηρία. Όταν τώρα ξαναγυρίσουμε πίσω και μετανοήσουμε, και τα ζώα γίνανε πίσω και αυτά. Και γίνανε και αυτά ημέρα. Γι' αυτό λέει στο βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρφ, τη νύχτα λέει ο Άγιος αυτός, τι έκανε. Έτρωγε, ας πούμε, το βράδυ και περίσευε κάποιο φαγητό και έξω από το σπιτάκι του που είχε στο δάσος μαζευόταν όλα τα άγρια ζώα και τους μοίραζε το υπόλοιπο φαγητό. Και ενώ θα έπρεπε τα ζώα αυτά να τρώει το ένα το άλλο, δεν τρογόντουσαν, περιμέναν όλα ημέρα να τους δώσει ο Άγιος την ευλογία του εκεί και το φαγητό που του περίσευε. Λοιπόν, έτσι και αυτός ο Άγιος εδώ πέρα ξάπλωσε στο λιοντάρι απάνω και δεν φοβότανε. Αλλά του λέει, ξέρεις κάτι, του λέει αυτός ο παπάς, να ξέρεις ότι εμένα θα με φάνε τα θηρία κάποια στιγμή. Και του λέει ο επισκέπτης, πώς το ξέρεις αυτό. Άκουσε, του λέει, εγώ στον κόσμο ήμουνα βοσκός. Και κάποτε που βοσκούσε το κοπάδι μου, οι σκύλοι μου, τα σκυλιά μου που ήταν άγρια, καταξέσχισαν κάποιο περαστικό. Και ενώ μπορούσα να τον σώσω, αδιαφόρησα. Δεν έδωσε σημασία. Και άφησε τα σκυλιά του να φάνε τον άνθρωπο, έτσι να τον κομματιάσω. Από τότε, δεν πίστευε στο Θεό, από τότε μετανόησε μετά, ζητάω από το Θεό, λέει, συνέχεια να με φάνε τα θηρία, για να ξεπληρώσω αυτό το αμάρτημα. Πιστεύω να μου κάνει ο Θεός αυτό το χατήρι. Ενώ είπαμε, είχε μετανοήσει και δεν θα λειτουργούσε ο πνευματικός νόμος. Μάχερα έλαβες, μάχερα θα λάβεις. Αλλά αυτός παρακαλούσε το Θεό να του κάνει το χατήρι να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος. Και πράγματι αυτό τον αβά τον έφαγαν τα θηρία. Στην άλλη ζωή όμως αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο, έτσι, θα πάνε στον παράδεισο. Λοιπόν, να σας πω και μια άλλη ιστορία που είναι χαριτωμένη. Ήταν, λέει, μια γυναίκα η οποία ήταν και λίγο, ναι, τέλος πάντων, μια γυναίκα, λίγο άγρια ήταν αυτή, έδερνε συνέχεια τον άντρα της. Πολύ άγρια, όχι. Από ό,τι συμβάλλει. Συνήθως. Λοιπόν, το ξέρετε αυτό. Και αυτός... Ναι, λοιπόν. Και αυτός ο καημένος ήταν ταπεινός άνθρωπος και δεν μιλούσε, να πει τώρα με δέρνει η γυναίκα μου, είναι και ντροπή, ας πούμε, ο άντρας να κάθεται να της τρώει, ας πούμε, τη γυναίκα του. Δεν μιλούσε για να μην χάσει και την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν και δάσκαλος καλός καημένος, ήταν και μορφωμένος. Λειτουργούσαν όμως σε αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Τι είχε γίνει με αυτόν τώρα, γιατί της έτρωγε τη γυναίκα του. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα. Δεν είχε πατέρα. Και η χείρα μάνα του με μία σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει. Αγωνιζόταν η καημένη να τον κάνει δάσκαλο. Και αυτός την έδερνε. Έδερνε τη μάνα του. Οπότε τώρα έτρωγε από τη γυναίκα του. Λειτουργήσε ο πνευματικός νόμος. Ό,τι κάνεις θα πάθεις. Τι είχε τραβήξει η φουκαριάρα η μάνα του, λέει ο Γεσπαΐσιος. Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του για να ξοφλήσει. Ύστερα τι γίνεται. Πεθαίνει αυτός και ο γιος του έδερνε τη μάνα του. Αυτή που έδερνε το σύζυγό της. Μετά ο γιος της την έδερνε. Λειτουργήσε ο πνευματικός νόμος τώρα για τη γυναίκα που έδερνε τον άντρα της, έτσι. Ξόφλησε έτσι και αυτή. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη, ήταν λιγάκι χαζούλα αυτή, η οποία τον έδερνε. Και μάλιστα, λέει, έψελνε και το Χριστός Ανέστη. Έλεγε Χριστός Ανέστη, τον έδερνε κιόλας. Λοιπόν,
πώς οικονόμησε ο Θεός για να εξοφλήσει και αυτός. Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο, οπότε δεν ήξερε τι έκανε, οπότε μετά δεν τις έτρωγε αυτή από τα παιδιά της. Καταλάβατε. Να, αυτό είναι. Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Οπότε, ό,τι κάνεις θα πάθεις. Έτσι, λοιπόν. Και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε, έχει εδώ πάλι από την Άγια Παΐσια, έχει διάφορα έτσι, μόνο επικεφαλίδες θα σας πω, παραδείγματα που και αυτά είναι πνευματικοί νόμοι, έτσι. Για παράδειγμα, λέει ο Άγιος, σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς, έτσι. Ποιο είναι το αφεντικό σου, σε ποιον δουλεύεις. Βασικά δεν είναι τα αφεντικά, έτσι, ο Χριστός και ο διάβολος, έτσι. Σε ποιον δουλεύεις. Σε ποιανού το στρατόπεδο είσαι, από αυτόν θα πληρωθείς. Άνοιξες κουμπαριά με τον διάβολο, θα πληρωθείς από τον διάβολο, δηλαδή κόλαση. Είσαι με τον Χριστό, που δουλεύεις τον Χριστό, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Πνευματικός νόμος. Μετά, άλλος πνευματικός νόμος. Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Πολύ βασικό πράγμα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε να κάνει ο άνθρωπος από καιρούς καιρό μια γενική εξομολόγηση όλη του τη ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα και με τον εαυτό τους, έτσι, και ψυχολογικά και φοβίες και καταθλίψεις και με τους άλλους, με στην οικογένεια, τα παιδιά, οι γονείς κλπ. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να κάνουν μια καλή γενική εξομολόγηση. Γιατί με την γενική εξομολόγηση κόβονται τα δικαιώματα του διαβόλου, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε μια αμαρτία, είπαμε, λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Έκανες αμαρτία, έκανες κακό, θα έρθει ανταπόδοση. Ο διάβολος παίρνει δικαιώματα και πάει στο Χριστό και λέει, κοίταξε, ο Παπασάβας έκανε την αμαρτία, άρα είναι δικός μου, δώσ' τον μου. Και ο Χριστός είναι δίκαιος, αναγνωρίζει και τα δικαιώματα του διαβόλου. Δεν τον αδικεί, ούτε το διάβολο τον αδικεί. Είναι μάλιστα. Έκανε αυτό, δεν μετανόησε, δεν εξομολογήθηκε, αλλά δικό σου είναι. Λοιπόν, πάρ' τον. Και πέφτουμε στα χέρια του, βέβαια μέσα σε όρια, δεν τον αφήνει τελείως να μας κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος, αλλά κάτι θα μας κάνει. Μας κάνει μια ταλαιπωρία, μικρή ή μεγάλη, ανάλογα τι κάναμε. Αν όμως το εξομολογηθείς, του κόβεις τα δικαιώματα. Αυτό είναι ο σημαντικός νόμος. Και δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, γιατί δεν έχει δικαίωμα. Και να πάει να πει στον Χριστό κάτι εναντίον σου, θα του πει ο Χριστός ορίστε, ναι, εντάξει, το έκανε, αλλά μετανόησε, φύγε από εδώ. Δεν έχει δικαίωμα πάνω του. Αυτό λοιπόν να το ξέρουμε, ό,τι λάθος κάνουμε, να εξομολογούμαστε. Να φεύγει, να κόβεται το δικαίωμα του διαβόλου. Μετά είπαμε άλλος πνευματικός νόμος για την ταπείνωση. Έτσι, η ταπείνωση, λέει ο Άγιος Παΐσιος, διαλύει το διάβολο. Ό,τι και να σου κάνει ο διάβολος, άμα ταπεινώνεσαι, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα μετά, τον διαλύεις. Γιατί ο διάβολος όλα μπορεί να τα κάνει και να νηστεύει, αυτό δεν τρώει τίποτα. Και να αγρυπνεί, αυτό δεν κοιμάται ποτέ. Λοιπόν, όλα τα κάνει τα, ας το πούμε, τα ασκητικά, αφού είναι πνεύμα. Αλλά ένα δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Εκεί το χτυπάμε και εκεί το νικάμε, στην ταπείνωση. Όσες νηστείες και να κάνεις, όσες προσευχές και να κάνεις, όσες μετάνοιες, άμα δεν ταπεινωθείς, δεν μπορεί να το νικήσεις. Θα σε νικάει συνέχεια. Μερικοί χτίζουν εκκλησίες ή πάνε προσκυνήματα. Στα Ιεροσόλυμα λέει: έχω πάει 50 φορές. Και λοιπόν, ταπεινώθηκες. Άμα δεν ταπεινωθείς, δεν κόβονται τα δικαιώματα του διαβόλου. Άλλο τώρα. Άλλος πνευματικός νόμος. Η αδικία, ο άδικος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, βασανίζεται. Αυτός που κάνει αδικίες θα βασανιστεί. Και σε αυτή τη ζωή. Αλλά οπωσδήποτε στην άλλη ζωή, εφόσον δεν μετανοήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν αδικίες στη ζωή τους έχουν πολύ μεγάλα βάσανα ή βασανίζονται και τα παιδιά τους μετά. Γιατί ο πλούτος, ο άδικος, βασανίζει και τα παιδιά μετά, που τον παίρνουν τα παιδιά ως κληρονομιά. Άλλος πνευματικός νόμος. Η κατάρα, και μάλιστα των γονέων, λέγοντας πως ίσως πιάνει πολύ. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέχουν τα παιδιά. Να μην κάνουν τους γονείς τους να αγαναχτούν και φτάνει ο γονιός να καταραστεί το παιδί. Όχι ότι είναι καλό να καταριόμαστε, ποτέ δεν πρέπει να καταριόμαστε.
Αλλά αν η κατάρα, ας πούμε, έχει μια βάση, γιατί το παιδί έχει κάνει μαρτυρική τη ζωή της μάνας του πατέρα, πιάνει αυτή η κατάρα. Βέβαια και η μάνα θα πάθει κακό που έκανε κατάρα στο παιδί, αλλά και το παιδί μπορεί να παθαίνει κακό από τη δίκαιη αγανάκτηση, ας πούμε, της μάνας. Οπότε πρέπει να προσέχουν και οι γονείς να μην καταργιώνται ποτέ, αλλά και τα παιδιά να μην φέρουν τους γονείς τους σε μια κατάσταση που να φτάνει να φτάνουν οι γονείς να τα καταργιώνται. Άλλος πνευματικός νόμος. Δουλεύουν, λέει, τις Κυριακές πολλοί άνθρωποι και τις γιορτές και τους βρίσκουν συμφορές. Δεν είναι μικρή αμαρτία να δουλεύεις Κυριακή. Η γιορτή είναι μεγάλη αμαρτία. Να σκεφτείτε στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι προτύπωση της Καινής Διαθήκης η Παλαιά, όλα τα γεγονότα της Παλαιάς, είναι διδασκαλία για μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αν θυμάστε, οι Εβραίοι ήταν 40 χρόνια στην έρημο. Εκεί δεν έχει να φας τίποτα. Ένα χορτουράκι εδώ, ένα χορτουράκι πιο πέρα. Λοιπόν, τους έδινε ο Θεός φαγητό από τον ουρανό, το μάνα. Ουράνια τροφή. Αλλά τους έλεγε το εξής ο Θεός: δεν θα μαζέψετε παραπάνω από όσο χρειάζεστε για μία ημέρα. Δεν θα μαζέψετε για δεύτερη μέρα. Γι' αυτό είναι απιστία. Εγώ σας δίνω κάθε μέρα. Θα πάρετε, θα μαζέψετε από αυτό που έφτεστε στο κάτω, έπεφτε έτσι στο χώμα, όσο χρειάζεστε για μία ημέρα. Όσοι μάζευαν παραπάνω, τι γινότανε? Σκουλίκες. Την ημέρα όμως της Παρασκευής που μάζευαν παραπάνω, κατ' εντολή του Θεού την Παρασκευή έπρεπε να μαζέψουν για δύο ημέρες. Γιατί? Γιατί το Σάββατο ήταν αργία και δεν έπρεπε να εργαστούν. Και τι εργασία θα πεις, να μαζέψεις τώρα λίγο μάνα από κάτω για να έχεις να φας? Κι όμως το απαγόρευε ο Θεός, να μας διδάξει ότι η αργία για μας αντί για το Σάββατο είναι η Κυριακή, έτσι. Η αργία της Κυριακής πρέπει να τηρείται. Δεν πρέπει να δουλεύεις την Κυριακή. Λοιπόν, οπότε το μάνα της Παρασκευής θα έπρεπε να είναι για δύο ημέρες. Τι γινόταν τότε? Σκουλίκιαζε. Δεν σκουλίκιαζε. Για να μην πει κανείς, α, βλέπεις, δεν είναι ότι δεν είχαν ψυγείο. Γι' αυτό σκουλίκιαζε. Δεν είναι επειδή δεν είχαν ψυγείο. Την Παρασκευή δεν σκουλίκιαζε. Γιατί ήταν ο Θεός που τους είπε να σέβεστε την αργία του Σαββάτου, που είναι η Κυριακή για μας, και θα σας δώσω εγώ διπλό φαγητό. Την Παρασκευή θα μαζέψετε για δύο ημέρες. Καταλάβατε? Αυτό είναι. Για να μας διδάξει ο Θεός να σεβόμαστε τις αργίες. Γιατί όποιος δεν σέβεται τις αργίες, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, τον βρίσκουν συμφορές τις Κυριακές και τις γιορτές. Δεν πρέπει να εργαζόμαστε. Και ένας πολύ βασικός πνευματικός νόμος. Η χάρη του Θεού προσελκύεται με την ταπείνωση. Θες να είσαι χάρη Θεού? Θες να αισθανθείς το Θεό μέσα σου, ταπεινός σου? Και πώς ταπεινωνόμαστε, θα πει κανείς? Με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το να ταπεινώσουμε το λογισμό μας. Την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, λέει, ο πρώτος. Ο μεγαλύτερος αμαρτωλός είμαι εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή έμπαινε κάτω από όλους. Και έλεγε κάποιος, χαριτολογώντας, ας το πούμε, είμαι ο δεύτερος αμαρτωλός, λέει, γιατί ο πρώτος είναι ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σε πατάει ο άλλος, σε αδικεί, θα πεις, πολύ καλά μου κάνει, αφού είμαι χειρότερος, είμαι κάτω από όλους. Είμαι χώμα. Το χώμα δεν το βάζεις στο κεφάλι σου, το πατάς. Καλά κάνουν και με πατάνε. Που δεν θα στενοχωρηθείς, που σε αδικούν, δεν τίποτα. Αφού είμαι τελευταίος, αφού είμαι το μόλισμα της οικουμένης, καλά κάνουν και με πατάνε και με αδικούν και μου κάνουν οτιδήποτε κακό. Δεν θα ταραχτείς. Το δεύτερο για να ταπεινωθούμε είναι να αγαπήσουμε, λέει ο Βάσης Δωρόθεος, τον κόπο του σώματος. Γιατί ο κόπος, το σωματικός κόπος, που νηστεύουμε, που κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε αγρυπνίες, ξέρω, κοιμόμαστε στο πάτωμα. Αυτή η λεγόμενη κόπη ασκητική
ή ακόμα και αυτοί που δεν θέλουμε, μια αρρώστια ας πούμε που μας ξαπλώνει στο κρεβάτι, παραχώρησε Θεού, αυτοί οι κόποι του σώματος βοηθάνε να ταπεινωθεί το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Ό,τι είναι το σώμα γίνεται και η ψυχή. Αλλιώς νιώθει αυτός που ας πούμε πάει καθιστός πάνω σε ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο ας πούμε, και αλλιώς νιώθει αυτός που πάει με τα ποδαράκια του. Έτσι είναι πιο ταπεινός. Αλλιώς νιώθει αυτός που φοράει ένα πανάκριβο ας πούμε ρούχο και αλλιώς ένας που φοράει ένα απλό ρούχο. Έτσι. Αλλιώς νιώθει αυτός που έχει φάει καλά, έχει κοιμηθεί καλά, είναι υγιής ας πούμε, είναι δυνατός. Και αλλιώς νιώθει αυτός που είναι λίγο άρρωστος, λίγο ξαγρυπνισμένος, λίγο νηστικός. Έτσι και οι λογισμοί του είναι ταπεινοί. Ο κόπος δηλαδή του σώματος βοηθάει να ταπεινωθεί το σώμα και να ταπεινωθεί μαζί με το σώμα και η ψυχή. Γι' αυτό οι Άγιοι ας πούμε δουλεύανε και στο σώμα, όχι μόνο στην ψυχή. Λέει να είμαστε ταπεινοί. Και τι θα πει να είμαστε ταπεινοί? Πρέπει να ταπεινώσει και το σώμα. Γι' αυτό χρειάζεται και η άσκηση. Όχι να σκοτώσει βέβαια το σώμα, αλλά με μέτρο να το βάλεις να κοπιάσει για το Θεό. Και άμα ας πούμε δεν φτάνει αυτή η άσκηση που κάνεις, να έρχεται ο Θεός να σας την πληρώσει. Και πρέπει εκεί να δεχτείς με χαρά μια αρρώστια που θα σου στείλει ο Θεός, ένα ατύχημα ενδεχομένως, μια αναποδιά όπως λέμε, που σε βάλει να κουραστείς, ενώ θα μπορούσε να την αποφύγεις. Λοιπόν, αυτό είναι καλό, γιατί ταπεινώνεται το σώμα και συνταπεινώνεται και η ψυχή. Και ο τρίτος τρόπος, λέει ο Παζδός, για να ταπεινωθούμε είναι να προσευχόμαστε συνέχεια. Παρακαλάμε το Θεό, Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με, βοήθησέ με, συγχώρησέ με, είμαι αμαρτωλός, είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος. Χωρίς εσένα δεν μπορώ τίποτε. Δεν έχω κανένα καλό, εσύ έχεις τα πάντα, όλα τα καλά δικά σου είναι. Εγώ μόνο κακά έχω. Λοιπόν, άμα έτσι παρακαλά συνέχεια, είσαι σαν τον ζητιάνο. Βλέπεις ο ζητιάνος λέει, ναι, βοήθησέ με, δεν έχω γάλα για τα παιδιά μου κλπ. Κλπ. Δώσ' μου κάτι. Είναι σε μια κατάσταση ταπείνωσης. Σε αυτή η συνεχής ας πούμε εξήτησης του ελέους του Θεού μας βοηθάνε να ταπεινωθούμε. Αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν μας βοηθάνε για να τραβήξουμε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό κάνουμε τις νηστείες, τις χαμεκητίες, όλα αυτά. Γι' αυτό προσπαθούμε να πάμε κάτω από όλους. Πας να παρκάρεις και έρχεται ο άλλος και σου παίρνει το πάρκινγκ. Εντάξει, καλά μου κάνω. Να μην θυμώσεις. Ή οδηγάς και έρχεται ο άλλος, σου χώνεται ας πούμε και δηλαδή και να τραυματιστείς ας πούμε, να τρακάρεις. Μην θυμώσεις. Ας τον νέο, δεν ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να πάθει εκείνη την ώρα κάτι ας πούμε η καρδιά του. Τώρα και με τα διαβόλια, τι μπορούμε να πω. Συνέχεια έχουμε τέτοια. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι συνέβη στον άλλον. Μην θυμώνεις, βάλει τον εαυτό σου κάτω. Κάτω από αυτόν, κάτω από όλους. Και το τρίτο, να προσεύχεις. Και έτσι λοιπόν τραβάμε τη χάρη του Θεού. Γιατί χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το καλό. Και αυτό πάλι είναι που μας λέει ο Θεός, ότι χωρίς εμού, μου δίναστε πει, ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και εδώ είναι το μυστικό. Θες να κάνεις κάτι καλό στη ζωή σου, με το Θεό θα το κάνεις. Χωρίς το Θεό μην ελπίζεις να κάνεις κάτι. Ό,τι και αν κάνεις δεν θα είναι καλό. Μα και το πιο άγιο πράγμα να κάνεις, αν δεν το κάνεις με το Θεό δεν είναι άγιο, είναι κακό. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντου παροιμών γινόμενων. Μαθαίνουμε και λίγο αρχαία. Όταν ο Θεός λέει δεν ενεργεί μέσα μας, ό,τι κάνουμε είναι αμαρτία. Ό,τι κάνουμε δηλαδή χωρίς το Θεό είναι αμαρτία. Μα ξέρω εγώ θα δώσω μια δωρεά να χτιστεί μια εκκλησία. Είναι καλό. Μπορεί και να μην καλό. Μα έχει υπερηφάνεια. Μα στην Αμερική λέει να βάζεις και μια πλακέτα έξω με το όνομά μου και με τις συγγενείς μου. Είναι καλό. Αμαρτία είναι. Ο Θεός είπε την ελεημοσύνη να την κάνεις κρυφά, να μην τη μαθαίνει κανένας. Ούτε εσύ ο ίδιος, καλά καλά. Να μην ξέρει η αριστερά σου λέει τι πει η δεξιά σου. Όχι να βάζεις ταμπέλες. Βάζουν ένα πολυέλαιο και από κάτω έχουν και το όνομα αυτού του δωρητού, ας πούμε, να κρέμεται. Και όποιος μέσα στην εκκλησία διαβάζει το όνομα του δωρητού. Είναι καλό, κακό είναι, αμαρτία είναι. Δεν είναι καθόλου καλό. Χάνεις και το μισθό σου, χάνεις και τα λεφτά σου
Και πας και στην κόλαση, δηλαδή, αν δεν μετανοήσεις. Κάνεις αμαρτία. Και ο κόσμος θα σου πει, τι άγιος άνθρωπος, είδες πόσα χρήματα έδωσε για το ναό, για την εκκλησία, για την κοινότητα. Πλήρης αποτυχία, ε. Όταν ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε με το Θεό και για το Θεό, είναι αμαρτία. Έτσι σταματάω εδώ. Και αν θέλετε να κάνουμε και μια μικρή συζήτηση ή να κάνουμε πάλι διάλειμμα.